αξιοπιστία του και είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και στο μέλλον πολύ περισσότερο από ό,τι μας απασχολεί τώρα. Γιατί έχουμε μια ανακριτική διαδικασία η οποία περατώθηκε ή θα περατωθεί τέλος πάντων το Σεπτέμβρη. Ελάχιστα πράγματα έχουν μείνει να γίνουν. Ωστόσο, θα επηρεάσει μια σειρά πραγμάτων και το δικαστήριο που θα γίνει όποτε γίνει, αν γίνει σε ένα χρόνο, δεν ξέρω και εγώ για πότε θα προγραμματιστεί. Και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν και σήμερα στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός αλλά και όλες τις προηγούμενες μέρες είναι ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα του ποδοσφαίρου μας, γιατί κάποιοι αναγκαστικά θα πρέπει να αποχωρήσουν τουλάχιστον από το προσκήνιο, κάποιοι διαιτητές να μη σφυρίζουν όπως έκαναν μέχρι τώρα, υπάρχουν περιοριστικοί όροι, υπάρχουν σημαντικά πράγματα στα οποία μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την υπόθεση και νομίζω καλώς καταπιανόμαστε με αυτήν στην πρώτη μας εκπομπή. Καταρχήν να πούμε στους τηλεθεατές, στους αναγνώστες, ότι βρισκόμαστε στην αίθουσα του SDNA. Δεν είμαστε σε κάποιο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο, γιατί την εκπομπή αποφασίσαμε να τη βγάλουμε τις τελευταίες ώρες με τις όποιες τεχνικές δυσκολίες και χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες της τεχνικής ομάδας του SDNA, οι οποίοι είναι εδώ από το μεσημέρι και κάνουν τα δύνατα δυνατά για να καταφέρουμε να βγάλουμε αυτή την εκπομπή. Ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να συγχωρεθούν κάποια μικρά τεχνικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, γιατί βρισκόμαστε, ας το πούμε, δεν κάνουμε και πειρατική μετάδοση, αλλά βρισκόμαστε μέσα στην αίθουσα σύνταξη, μία από τις αίθουσες σύνταξη του SDNA. Θα δείτε σε λίγη ώρα ότι θα περαλάσουν από εδώ κάποιοι από τους ρεπόρτερ εδώ της συντακτικής ομάδας. Θα συζητήσουμε με άλλους τηλεφωνικά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Κυριάκο Θωμαίδη σε πολύ λίγη ώρα, αλλά και με τους ρεπόρτερ των ομάδων. Επίσης, περιμένουμε και θα έχουμε τηλεφωνικές επαφές με εκπροσώπους κορυφαίων ελληνικών ομάδων. Ζητώ λοιπόν εκ των προτέρων συγγνώμη για το όποιο πρόβλημα υπήρχε στην αρχή σε ό,τι αφορά τον ήχο. Ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε άλλο στη συνέχεια. Και πάμε να συζητήσουμε, πάμε να μπούμε στην ουσία του θέματος και στο ζουμί. Να μιλήσουμε λοιπόν για την κορυφή σήμερα του Παγόβουνου που έφτασε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να φτάνει από τις 7:20 το πρωί στα γραφεία της Ευελπίδων και τελικά μετά από πόση ώρα. 7 ώρες κράτησε η απολογία. Είναι το ρεκόρ. Ναι, περισσότερες ώρες από οποιονδήποτε άλλο κατηγορούμενο για αυτήν την υπόθεση. Και είναι και λογικό γιατί ήταν τα περισσότερα κακουργήματα να τον βάρεναν. Ήταν αναμενόμενο, είχε τα περισσότερα αδικήματα τα οποία τον βάρεναν. Μετά από 7 ώρες απολογίας και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι που είναι γνωστοί από το μεσημέρι. Του απαγορεύτηκε η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο. Του επιβλήθηκε η παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του 2 φορές το μήνα. Το οποίο έχει επιβληθεί τέτοιος όρος σε άλλον. Όχι, σε κανέναν άλλον. Σε κανέναν άλλον. Όχι, σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις είχαμε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Γιατί εκτιμάς ότι επιβλήθηκε τέτοιος όρος στο Βαγγέλη Μαρινάκη? Γιατί θεωρώ ότι ο ανακριτής ήθελε να το επιβάλλει έναν περιοριστικό όρο τέτοιον, παρόμοιο, αλλά λόγω του ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα και γενικότερα η εργασία του κυρίου Μαρινάκη είναι κυρίως στο εξωτερικό. Του επέτρεψε να ασκεί τουλάχιστον τη δραστηριότητά του, την εργασία του, επιτρέποντάς του να βγαίνει στο εξωτερικό, αλλά για να τον περιορίσει, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, του επιβάλλει την παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα 2 φορές το μήνα. Να εμφανίζεται δηλαδή και να δείχνει ότι είναι εδώ. Και βεβαίως το επετράπη η ελευθερία του με μια εγγύηση 200.000 ευρώ. Εγγύηση είχε επιβληθεί και στους άλλους 2 κατηγορούμενους που έχουν το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, τον κύριο Σαρή δηλαδή και στον κύριο Κουρίδη. Έτσι, θα λέγαμε ότι κορυφώθηκε η διαδικασία αυτή. Υπάρχει... Ολοκληρώνεται ένα πρώτο μέρος. Ναι. Ουσιαστικά έτσι με τους 33 κατηγορούμενους. Ναι. Το ανακριτικό έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχει σημασία να πούμε, γιατί αυτό δεν έχει προβληθεί ιδιαίτερα σήμερα, ότι ο ειδικός ανακριτής διαφθοράς πήρε στα χέρια του μία δικογραφία με 16 κατηγορούμενους από την Αριστείδη Κορέα. Τους 16 τους έκανε αρχικά 26 ο κύριος Ανδρεάδης και στη συνέχεια τους έκανε 33 βάζοντας μέσα και τους ποδοσφαιριστές της Βέρειας. Οι οποίοι είναι πιθανό να γίνουν 34 πλέον, έτσι. Θα γίνουν 34 γιατί ο Σαπίντο, ο οποίος γνωρίζαμε ότι θα έρθει το Σεπτέμβρη να καταθέσει στον ειδικό ανακριτή διαφθοράς, τελικά γίνεται γνωστό ότι θα έρθει ως κατηγορούμενος και όχι ως μάρτυρας. Ο Ρικάρντο Σαπίντο, ο πρώην προπονητής του Ατρομήτου. Μόλις το Σεπτέμβριο ολοκληρωθεί. Ο οποίος δεν είναι ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε ως μάρτυρας
και συνέχισε ως κατηγορούμενος. Νομίζω ότι είναι και ο Σπανός ο πρόεδρος του αεροδρομίου. Ανάμεσα σε εκείνους ο οποίος ήταν μάρτυρας και στη συνέχεια μεταβλήθηκε σε κατηγορούμενο. Είχε καταθέσει και ως μάρτυρας ο κ. Σπανός. Έχεις δίκιο. Τώρα, το Σεπτέμβρη θα κλείσει η ανακριτική διαδικασία, θα ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο του κ. Ανδρεάδη και θα παραδοθεί η δικογραφία αυτή όπως είναι μαζί με τις απολογίες σε έναν εισαγγελέα, σε έναν εισαγγελέα εφετών κατά πάσα πιθανότητα, ο οποίος και θα κάνει μια πρόταση προς το δικαστικό συμβούλιο για το ποιοι από αυτούς τους 34, αν παραμείνουν 34, θα παραπεμφθεί σε δίκη. Και το δικαστικό συμβούλιο ακολούθως θα εκδώσει τα βουλεύματα, τα οποία θα είναι είτε παραπεμπτικά είτε απαλλακτικά. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του έτους να το γνωρίζουμε αυτό, ή στις αρχές του επόμενου έτους. Άρη, έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται πολλά μηνύματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα μπορέσουμε να έχουμε και τον Γιώργο τον Νοικοκύρη που θα ανοίξει αυτή την εκπομπή. Δικαιωματικά για να δούμε την θέση του Ολυμπιακού πάνω σε όλα αυτά που συζητάμε, διότι υπάρχουν απόψεις οι οποίες έχουν ήδη κάποιες αντιδράσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού με κορυφαία τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη που έχει προκαλέσει συζητήσεις. Εντάξει, προκαλείται και μια σύγχυση στον κόσμο και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε να το καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει και τα νομικά. Δεν πρόκειται για μια ποινή. Δεν επιβλήθηκε καμία ποινή στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη. Ούτε αποδείχθηκε καμία ενοχή. Ακριβώς. Πρόκειται για προσωρινά μέτρα ουσιαστικά που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ενοχής. Ποινές επιβάλλουν τα δικαστήρια, αν και όποτε γίνουν αυτά. Ωραία. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πάμε λοιπόν να λύσουμε μερικές από τις απορίες, έτσι, σε πρώτη φάση, πριν μπούμε στην διαδικασία της επικοινωνίας με συνεργάτες, αλλά και με ανθρώπους των ΠΑΕ. Λοιπόν, η πιο βασική ερώτηση, όπως καταλαβαίνεις, είναι αυτή για την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί για το πώς γίνεται ο Μαρινάκης να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αυτό περιλαμβάνεται σε μια δήλωση που έχει κάνει μια ανακοίνωση. Ναι, έχει κάνει μια δήλωση, νομίζω, πριν από λίγες ώρες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Σε όσους επιβλήθηκε πάντως ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο, όλοι έχουν φύγει από τις θέσεις τους. Ναι, ναι. Είτε αφορά διαιτητές, είτε αφορά παράγοντες, μέλη διοικητικών συμβουλίων, είτε προέδρους ΠΑΕ. Και θεωρώ ότι αυτό προβλέπει αυτός ο περιοριστικός όρος. Τα αξιώματα που κατήχες δηλαδή να τα εγκαταλείψεις. Και επειδή, με συγχωρείς να ολοκληρώσεις αυτό, και επειδή δεν μπορεί να παρέμβει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας σε θέματα περιουσίας, γι' αυτό και δεν τους απαγορεύεται το να διατηρούν στην κατοχή τους τις μετοχές που έχουν στις ομάδες τους. Σωστά. Και νομίζω ότι ως τώρα δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο οποιοδήποτε που απαγορεύτηκε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, την ίδια μέρα κιόλας να έκανε δήλωση ότι θα συνεχίσω να είμαι πρόεδρος είτε στην ΕΠΟ είτε στο Λεβαδιακό Κομπότης. Έτσι. Όχι, ίσα-ίσα αποχώρησαν αμέσως από τις θέσεις τους. Θα έχει ενδιαφέρον να μας πει ο Γιώργος Νοικοκύρης, που νομίζω ότι έχει το ρεπορτάζ, για ποιο λόγο ο Βαγγέλης Μαρινάκης ισχυρίζεται ότι μπορεί να συνεχίζει να είναι πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Καταρχήν να πω και κάτι άλλο. Για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Ο Άρης Αρσβεστάς, όπως βλέπετε, έχει έρθει με την στολή εκστρατείας. Είναι από το πρωί στο δρόμο. Εντάξει. Τι ώρα ξύπνησε σήμερα? Ξύπνησα 6.30. 6.30. Ωραία. Έχεις γυρίσει καθόλου σπίτι σου? Όχι. Μπράβο. Με το καλό εύχομαι. Και έχω και μέλλον. Με το καλό εύχομαι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις. Πολλά σχόλια για το τι κάνουμε εκπομπή, για το τι θέλετε να ξανακάνουμε. Σας ευχαριστούμε για την στήριξή σας και νομίζω ότι είναι η δύναμη που μπορούμε να πάρουμε εμείς σε αυτές και για μας τις όχι εύκολες μέρες. Πιστέψτε μας, το να είσαι να αντιμετωπίσεις έναν ανηλαιή πόλεμο απλά και μόνο επειδή προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν είναι το ευκολότερο πράγμα που μπορεί να κάνει, όχι δημοσιογράφος, αλλά οποιαδήποτε επάγγελμα και αν κάνεις. Το να υπάρχει τέτοια πίεση. Λοιπόν, ο Tomahawk 21 σχολιάζει: «Παιδιά, θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήριά μου για την προσπάθεια που κάνετε μέσω της Άρισας να ξεβρωμίσει έστω και λίγο αυτός ο δύσμενος ελληνικός αθλητισμός. Έτσι δίνεται και σε εμάς δύναμη και κίνητρο ώστε να στηρίζουμε μπάς και καταφέρουμε τίποτα και σ' ανώτερα ΑΕΚ μια ζωή». Το να ξεβρωμίσει το ποδόσφαιρο δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι δουλειά των αρχών. Έτσι, της δικαιοσύνης. Δική μας δουλειά όμως είναι να δημοσιεύουμε τις πληροφορίες. Ακριβώς. Να δημοσιεύουμε και να τους δίνουμε τη διάσταση που τους πρέπει. Έτσι, στα θέματα αυτά, να τα προβάλλουμε, να τα ψάχνουμε, να τα ερευνούμε και να τα αναδεικνύουμε. Ωραία. Λοιπόν, πότε αναμένουμε την απόφαση, ρωτάει ο Green Soldier 13, πότε αναμένουμε την απόφαση για το αν θα πάνε κάποιοι στα δικαστήρια και πότε αναμένεται να γίνουν αυτά τα δικαστήρια. Είναι οι πρώτες
ερωτήσεις, αλλά είναι στο μυαλό πολύ κόσμο. Το καλύτερο σενάριο, δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερο δηλαδή, είναι να ξεκινήσει η δίκη για αυτή την υπόθεση του χρόνου τέτοια εποχή. Του χρόνου τέτοια εποχή. Ναι, 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 δεν μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα, είναι αδύνατο. Αδύνατο. Ωραία. Ο Γιάννης ΑΕΚ ρωτάει, καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω τον Άρη αν μετά τη δίκη κριθεί ένοχος ο Μαρινάκης, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό, υποβιβάζεται, αφαιρούνται πρωταθλήματα, γενικά τι προβλέπετε σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, η ποινική δικαιοσύνη δεν ασχολείται καθόλου με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν παθαίνει τίποτα. Ό,τι και να επιβληθεί στο Μαρινάκη, δεν παθαίνει τίποτα ο Ολυμπιακός. Για τον Ολυμπιακό πρέπει να επιληφθούν τα αθλητικά δικαστήρια, η αθλητική δικαιοσύνη, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει επιληφθεί, δεν έχει ασχοληθεί. Έτσι. Το ποινικό τρέχει, προχωράει, εξελίσσεται. Το αθλητικό δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση, γιατί, πέρα της Βέρειας. Γιατί εκτιμάς ότι η αθλητική δικαιοσύνη δεν έχει ασχοληθεί ως τώρα με την περίπτωση του Ολυμπιακού? Γιατί αυτό που τουλάχιστον βγάζουν οι ίδιοι προς τα έξω, από την ΕΠΟ δηλαδή, από την ΕΠΟ ασκούνται οι πειθαρχικές διώξεις, είναι ότι θεωρούν πως για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ας πούμε, το Βέρεια Ολυμπιακός, για το οποίο παραπέμφθηκε η Βέρεια να δικαστεί, για τον Ολυμπιακό αντίστοιχα δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να πάει κατηγορούμενος και ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης μιλούσε ως πρόεδρος του Ολυμπιακού. Όχι, δεν μιλούσε για κάποιες επιχειρήσεις σε αυτό το διάστημα που συνελήφθη σε εισαγωγικά, ναι, από το εγκοριό της ΕΥΠ. Και όχι μόνο αυτό. Το ποινικό κομμάτι, ο ανακριτής δηλαδή και ο εισαγγελέας προηγουμένως, εμπλέκουν και τον Ολυμπιακό και τον κύριο Μαρινάκη στην υπόθεση του συγκεκριμένου αγώνα. Έτσι. Δηλαδή, ο Μαρινάκης είναι συγκατηγορούμενος του κύριου Αρβανιτίδη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η αθλητική δικαιοσύνη είχε άλλη άποψη. Τώρα, εάν προχωρήσει η υπόθεση, παραπεμφθούν κάποιοι σε δίκη και αποφασίσει τότε η αθλητική δικαιοσύνη να ασχοληθεί, ας ασχοληθεί και τότε έστω. Ποιες είναι οι πιθανότητες να μην βγει ο Ολυμπιακός Ευρώπη, ρωτάει ο Ντίνος, και να πάρει τη θέση στο Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός? Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς με βεβαιότητα, για τον απλούστατο λόγο ότι η UEFA δεν έχει μια πάγια τακτική. Η UEFA πράττει κατά περίπτωση, όπως θέλει, αναλόγως την υπόθεση. Τις κοιτάζει ξεχωριστά την κάθε υπόθεση. Έτσι θα πράξει και με αυτήν, θεωρώ. Τώρα, αν υπάρξει καταγγελία από ομάδες που έχουν ένομο συμφέρον, όπως είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός κτλ., εκεί νομίζω θα το εξετάσει αυτή την καταγγελία η UEFA και θα πάρει τις αποφάσεις της. Πάντως, προληπτικό αποκλεισμό έχουμε στο παρελθόν, της Φενέρ. Αποκλεισμός από το Champions League χωρίς να υπάρχει καμία δικαστική απόφαση, είτε αθλητικού είτε ποινικού δικαστηρίου. Προληπτικός αποκλεισμός για ένα χρόνο, για ένα έτος. Και ο Τζέραλντ ρωτάει, η UEFA δεν τιμωρεί ομάδες όταν υπάρχουν μόνο ενδείξεις εμπλοκής σε στημένους αγώνες? Αυτό δεν αρκεί για να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός από τα ευρωπαϊκά κύπελλα? Δεν ξέρω αν αρκεί. Τιμωρεί, ναι. Τιμωρεί. Ρωτάει άλλος αναγνώστης, τη φιλαθλή ιδιότητα γιατί δεν την έχουν αφαιρέσει από το Μαρινάκι? Υπάρχει η Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας. Δεν έχει ασχοληθεί, δεν έχει παρέμβει. Δεν του αφαιρείται η φιλάθλη ιδιότητα. Η οποία νομίζω κατά καιρούς έχει ασχοληθεί με την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο μπάσκετ. Ναι, ναι. Απλά δεν θυμάμαι αν είχε γίνει κατόπιν καταγγελίας άλλης ομάδας ή είχε επέμβει αυτεπάγγελτα. Πάντως δεν του είχε απαγορευτεί του κ. Μαρινάκη να πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει ποδόσφαιρο. Έτσι. Ο Άρης Πάτρα Παναθηναϊκός, μάλλον δεν ευχαριστημένος με την ποινή που επέβαλε ο. Του περιοριστικού όρου που επέβαλε ο ανακριτής και λέει: ο Μαρινάκης την έβγαλε καθαρή με 5 κακοργήματα, έπρεπε να προφυλακιστεί. Τώρα, να γίνουμε και δικαστές, χωρίς να έχουμε ούτε καν τις βασικές νομικές γνώσεις. Η προφυλάκιση είναι το πιο ακραίο μέτρο που μπορεί να πάρει η δικαιοσύνη. Κάποιος δηλαδή που δεν έχει δικαστεί, να προφυλακιστεί. Σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνος να επαναλάβει εγκλήματα που έχει ήδη διαπράξει. Και ότι οι ενδείξεις ενοχής δεν είναι απλά ενδείξεις, είναι και κάτι παραπάνω. Τότε ισχύει η προφυλάκιση. Έτσι, είναι ένα ακραίο μέτρο. Ωραία. Νομίζω ότι δεν θα φτάναμε σε αυτό, έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν έχουμε στη γραμμή να ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές επαφές με τον Γιώργο Νικοκύρη, τον αρμόδιο ρεπόρτερ του SDNA στα θέματα του Ολυμπιακού. Γιώργο, μας ακούς? Καλησπέρα, σας ακούω μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα νομίζω που έχουμε όλοι. Είναι σχετικά με τη δήλωση του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ναι, Βαγγέλη Μαρινάκη, όχι τόσο για το ότι παραμένει μέτοχος, αλλά για το ότι παραμένει πρόεδρος. Υπάρχει κάποια εξήγηση από την πλευρά του Ολυμπιακού σχετικά με το πώς ακριβώς έχει προκύψει αυτή, υπάρχει κάποια πληροφορία? Ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, ο Μαρινάκης παραμένει πρόεδρος, μέτοχος και εγγυητής του μέλλοντος του Ολυμπιακού, όπως ο ίδιος δήλωσε στην σχετική δήλωση που έκανε στο επίσημο site του Ολυμπιακού. Όπως ήταν δηλαδή μέχρι χθες, συνεχίζει κανονικά
ακριβώς τους ίδιους ρόλους και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ασκούσε διοίκηση στον Ολυμπιακό. Αυτό έχει να κάνει, θα μου πείτε πώς γίνεται με την μη απασχόληση στο ποδόσφαιρο, να μην απασχολείται με το ποδόσφαιρο, που υπάρχει ένας περιοριστικός όρος. Αυτό έχει να κάνει με τα θεσμικά όργανα. Τα θεσμικά όργανα δεν θα μπορεί να εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Όσον αφορά όμως την εταιρεία, την ανώνυμη εταιρεία, την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία Ολυμπιακός, που αποτελεί περιουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα θυμίζω ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών της συντριπτικά του Ολυμπιακού, μπορεί κάλλιστα να συνεχίσει να ασκεί διοίκηση στην περιουσία του. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν προκύπτει μόνο από νομικά, από νομικούς κύκλους, δεν προκύπτει μόνο από το γεγονός δηλαδή ότι οι δικηγόροι του Βαγγέλη Μαρινάκη το συμβούλευσαν ότι δεν θα έχει πρόβλημα να συνεχίσει να είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού, αλλά προκύπτει προφανώς και από την συνομιλία που είχε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι δικηγόροι του με τον κύριο Ανδρεάδη 7 ώρες το πρωί στην Ευελπίδων. Μα νομίζω Γιώργο ότι θα είναι και ακραίο. Ακραία προσβολή προς τον θεσμό της δικαιοσύνης από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη, αν ο ανακριτής το επέβαλε την ποινή ή μάλλον τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και το ίδιο απόγευμα, δηλαδή 4-5 ώρες μετά. Απολύτως. Μα το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι όλοι, ότι οι περιοριστικοί όροι τι σημαίνουν. Οι περιοριστικοί όροι σημαίνουν ότι αν τους παραβείς με οποιοδήποτε τρόπο, τότε πλέον δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση για τη δικαιοσύνη, υπάρχει σύλληψη. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να γίνονται κάποια τέτοια κίνηση να αμφισβητήσει τους περιοριστικούς όρους της δικαιοσύνης ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και οποιοδήποτε θεωρώ και φαντάζομαι. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί από εκεί και πέρα θα ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Άρα, προφανώς το ρεπορτάζ το οποίο μας οδηγεί σε αυτή την πληροφορία, στο ότι δηλαδή όντως γνώριζε ο κύριος Ανδρεάδης ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα συνεχίσει να παραμένει πρόεδρος κατ' ουσία, όχι τυπικά, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να παραμείνει πρόεδρος τυπικά, να κρατάει δηλαδή τον τίτλο και να μην ασχολείται με τα κοινά του συλλόγου. Όμως εδώ είναι κανονικά πρόεδρος του Ολυμπιακού, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι από σήμερα για τον Ολυμπιακό διοικητικά. Πρόεδρος, μέτοχος, μεγαλομέτοχος, κανονικά συνεχίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Γιώργο, πώς κρίνεις την απόφαση της δικαιοσύνης και θα ήθελα περισσότερο να μου πεις όχι μόνο την προσωπική σου γνώμη, αλλά κυρίως ποια είναι η αίσθηση που επικρατεί στο κομμάτι του κόσμου του Ολυμπιακού. Κοίτα, δεν μπορώ να κρίνω την απόφαση της δικαιοσύνης. Δεν έχω την αρμοδιότητα να το κάνω. Δεν έχω και τις γνώσεις να το κάνω. Δεν έχω καν, δηλαδή και τις γνώσεις να είχα. Ήταν αναμενόμενο από την πλευρά σου. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση στην οποία υπάρχουν 5 κατηγορίες για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Οι κατηγορίες αυτές, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, θα έμεναν και θα συνέχιζαν να τον ακολουθούσαν ακόμα κι αν δεν υπήρχε κανένας περιοριστικός όρος. Άλλωστε, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν αποφασίζουν ποιος είναι ένοχος και αθώος. Γι' αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης ούτε ένοχος είναι, ούτε κρίνεται αθώος. Ο Μαρινάκης αυτή τη στιγμή απολογήθηκε, όπως έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε Έλλην πολίτης όταν υπάρχει ποινική δίωξη κατά του προσώπου του. Αυτό ακριβώς έκανε. Το αν θα πάει σε δίκη, σε πρώτο βαθμό. Και σε δεύτερο βαθμό, αν πάει σε δίκη, αν υπάρχει καταδίκη, θα το δούμε στην πορεία των χρόνων προφανώς ή των μηνών τέλος πάντων, όσο θα πάρει αυτή η διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή νομικά αν έχει δίκιο ή όχι ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας ή στην πορεία το συμβούλιο που θα αποφασίσει ή ο εισαγγελέας που θα αποφασίσει. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Προφανώς οι συγκεκριμένοι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς, άρα μπορούμε να μείνουμε μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσπαθούμε εμείς να μπούμε σε μια διαδικασία δικαστή εισαγωγικά. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω αυτή την πρόθεση να το κάνω για τον Μαρινάκη ούτε για οποιοδήποτε άλλο προκύψει ή μπορούσε να ήταν στη θέση του Μαρινάκη σήμερα το πρωί. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κόσμο του Ολυμπιακού που με ρώτησε, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν περιποιεί τιμή όσο και να το κάνουμε να υπάρχουν αυτές τις κατηγορίες. Είναι κάποιες σοβαρές κατηγορίες στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ακόμα και οι περιοριστικοί όροι που έχουν τεθεί από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα είναι σοβαρή περιοριστική όρη. Μπορεί να είχαν πληροφορίες ή μια άποψη ή μια εικόνα ή μια αίσθηση, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το διάστημα, προς τα μπορούσαν να ήταν και πολύ πιο σοβαρέα.
τα μέτρα που θα αποφασίζαν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Από την άλλη όμως μιλάμε για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να βρίσκει στο τμήμα 1 και 15 του μήνα, θα χρειαστεί να πληρώσει 200.000 για εγγύηση και προφανώς δεν είναι ευχάριστη αυτή η υπόθεση για κανέναν, έτσι, ούτε για τον ίδιο, ούτε για την ΠΑΕ, ούτε προφανώς για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη όμως, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δεν μιλάμε για μεταγραφή προπονητή, ξέρεις, τα που έπρεπε να ασχολούμασταν βασικά, αλλά δυστυχώς έχουμε και τα δικαστικά. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να μην θεωρούμε, γιατί δεν υπάρχει ενοχή αυτή τη στιγμή, όχι για το Μαρινάκι, για κανέναν από όσους εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση, και να περιμένουμε, έχοντας προφανώς και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά, ελπίζουμε και φαίνεται, τη δουλειά τους. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε. Αν θέλεις, Βασίλη, να πω κάτι, γιατί ήμουν αρκετή ώρα στον αέρα όσο μιλάγατε, για το κίνδυνο τιμωρίας του Ολυμπιακού για το Champions League. Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, το παράδειγμα της Φενέρ είναι το μοναδικό που έχει να κάνει με αποβολή ομάδας από ευρωπαϊκές διοργανώσεις χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Είναι μοναδική περίπτωση που υπάρχει η Φενέρ. Ούτε καν πρωτόδικη δεν υπήρχε. Ακριβώς. Έχει να κάνει πάρα πολύ, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζουμε και ψάχνουμε τόσο καιρό, όσο υπάρχει αυτή η ιστορία και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το γεγονός ότι η τουρκική ομοσπονδία ήταν αυτή που πίεσε στο να υπάρχει αποβολή της Φενέρμπαχτσε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εδώ τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ακριβώς έτσι αυτό. Γιατί? Η UEFA πίεσε την τουρκική ομοσπονδία να πετάξει έξω τη Φενέρ. Τι να σου πω, εγώ το ξέρω. Απέτησε. Και μάλιστα εκβιαστικά και απειλητικά ότι θα την τιμωρήσει κιόλας στην τουρκική ομοσπονδία εάν δεν πετάξει εκτός Champions League, δεν την δηλώσει δηλαδή την Fenerbahçe. Έχουμε δημοσιεύσει το SDNA και το έγγραφο της, το έχουμε δημοσιεύσει αποκλειστικά, το έγγραφο του Gianni Infantino προς τον πρόεδρο της τουρκικής ομοσπονδίας που τους έλεγε εάν τους δηλώσετε στο Champions League και στην πορεία της υπόθεσης μας προκύψει ενοχή, τότε θα επιβληθούν ποινές και στην ομοσπονδία που δήλωσε την ομάδα στην διοργάνωση. Την ακριβώς αντίθετη ενημέρωση που πληροφόρησα εγώ, δεν θα το αφισβητήσω. Το αφήνουμε και προχωράμε, άλλωστε παίζουν μπουκέτα τα. Ας ασχοληθούν οι ρεπόρτερ της Χουριέτ με αυτό το θέμα. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το αν έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πρόβλημα με τη συμμετοχή του Champions League. Η πληροφόρηση που έχω εγώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός, μην περιμένετε ότι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα φτιάξουν το φάκελο, θα το στείλουν στην UEFA και η UEFA θα πέσει από τα σύννεφα. Προφανώς η UEFA ενημερώνεται για το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθημερινά και αναλυτικότατα. Γιατί τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά, τα γράφει και ο διεθνής τύπος. Συνεπώς δεν γίνεται να διαφύγουν. Δεν είναι θέμα διεθνή τύπου. Είναι θέμα ότι έχουν τους μηχανισμούς για να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι γίνεται και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αντιλαμβάνονται όλοι, Γιώργο, ότι υπάρχουν και σχέσεις. Ανάμεσα στις ομάδες, ανάμεσα στις ομοσπονδίες, ανάμεσα στην UEFA και την ΕΠΟ, ανάμεσα στην UEFA και τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πρόσωπα που τους συνδέουν άλλωστε και είναι αδύνατο να μην γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ακριβώς. Μα η ΕΠΟ είναι το παιδάκι της UEFA, έτσι, για να το πω απλά. Όπως είναι και η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, όπως είναι και η ιταλική, όπως είναι και η γερμανική και όλων των ευρωπαϊκών. Και δεν είναι κάτι που περιμένουμε ότι πρέπει να γίνει αύριο, εν πάση περιπτώσει, γιατί θυμίζω ότι στην περίπτωση ακόμα και της Φενέρμπαχτσε, η ομάδα που την αντικατέστησε τότε στο Champions League, εάν δεν κάνω λάθος, επιλέχθηκε δύο μέρες πριν από την κλήρωση των ομίλων που έγινε στις 26 Αυγούστου. Ακριβώς. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η UEFA θα το χρησιμοποιήσει για να αρχίσει να συγκεντρώνει και άλλες πληροφορίες και να δει αν πρέπει ή όχι να παρέμβει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε βεβαίως, Βασίλη, αυτή τη στιγμή ένα χαρτί που έχει σταλεί από τη σχετική επιτροπή της UEFA προς την ελληνική ομοσπονδία, ότι όλες οι ομάδες ελληνικές που έχουν κερδίσει μέσω του πρωταθλήματος θέση για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της επόμενης χρονιάς έχουν κανονικά το δικαίωμα συμμετοχής. Έτσι, σήμερα είδα το συγκεκριμένο χαρτί στην ελληνική ομοσπονδία. Και θυμίζω ότι μέσα στις ομάδες αυτές πρώτος και καλύτερος είναι ο Ολυμπιακός που θα παίξει κατευθείαν στο μήλο του Champions League. Ναι, είναι χωρίς να ληφθούν υπόψη οι σημερινές εξελίξεις πάντως. Ναι, βεβαίως. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός Βόλου, για παράδειγμα, που είναι το ελληνικό παράδειγμα που αποβλήθηκε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις παρότι είχε προκριθεί η ομάδα και συνέχιζε να παίζει στις διοργανώσεις, αποβλήθηκε όταν υπήρχε τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν θέμα δικαστηρίου για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, ναι. Μιλάω, έτσι, για την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Ισχύει αυτό που είπαμε και πριν, δεν υπάρχει πάγια τακτική στην UEFA. Πράττει σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεν ξέρω τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμή. Αύριο μπορεί να γυρίσει ο κόσμο ανάποδα, καταλαβαίνετε αυτά τα θέματα. Τώρα είναι πώς μπορεί να συμβούν, τι μπορεί να βγει στην πορεία ανά πάσα στιγμή. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή πάντα μιλάμε. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη η παρέμβαση του Γιώργου. Να σε καλά, εσύ, του νοικοκύρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλό βράδυ και στο Γιώργο. Καλή συνέχεια, μάλλον, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Η ώρα είναι 10 και οι εφημερίδες σήμερα πριν τις 12.30 ώρα δεν θα έχουν κλείσει αυτές τις σελίδες της εγκληματικής οργάνωσης. Δεν ξέρω βέβαια αν θα αφιερώσουν και χώρο, γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν και ιδιαίτερα. Είχε τίποτα άλλο σήμερα, είχε καμία μεταγραφή, τίποτα, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες, οι περισσότερες ήταν τοποθετήσεις ή δηλώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν νομίζω ότι η περίπτωση του Τούντορ θα. Είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στα αυριανά πρωτοσέλιδα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά ερωτήματα στο μεταξύ. Ένας ρωτάει από το Βόλο, προφανώς. Ο Ολυμπιακός Βόλο γιατί αποκλείστηκε από την Ευρώπη τότε και υποβιβάστηκε στη ΔΕΛΤΑ Εθνική πριν τελεσιδικήσει η υπόθεση. Στα ποινικά πριν τελεσιδικήσει. Γιατί υπήρχε τελεσίδικη στα αθλητικά. Στα αθλητικά δικαστήρια καταδικάστηκε ο Ολυμπιακός Βόλο, τελεσίδικα. Του αφαιρέθηκαν βαθμοί σε δεύτερο βαθμό και με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού πήγε στη ΔΕΛΤΑ Εθνική στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Η UEFA τον πέταξε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων την ημέρα ουσιαστικά που τελεσιδίκησε η υπόθεση στα αθλητικά δικαστήρια εδώ. Ωραία. Ενώ στο μεταξύ περιμένουμε τον Κυριάκο Θωμαίδη να είναι. Το περιμένουμε εντός ένας-δύο λεπτών στον αέρα. Να πούμε ότι θα υπάρχουν, όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά δεν ξέρω πώς το άκουσαν γιατί υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα στα πρώτα ένα-δύο λεπτά της εκπομπής. Θα υπάρχουν τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τον ΠΑΟΚ, από την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Νομίζω ότι θα έχει σήμερα αρκετές ειδήσεις η συγκεκριμένη εκπομπή. Καθότι, εάν δεν κάνω λάθος, ως τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε ακούσει κάποια παρέμβαση από τις συγκεκριμένες ομάδες, τουλάχιστον για αυτή την υπόθεση, εκτός από τη δήλωση του Ιβάν Σαββίδη. Του Ιβάν Σαββίδη, βέβαια. Η οποία είναι σημαντική, βέβαια, έτσι και πρέπει να το πούμε, διότι είναι μετά από αρκετό καιρό μια κέρια τοποθέτηση, όπου στην ουσία αυτό που λέει το αφεντικό του ΠΑΟΚ είναι ότι εάν τυχόν δεν καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, τίθεται σε αμφισβήτηση η συνέχεια και του ΠΑΟΚ στη Super League. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις. Ο ΑΕΚ λέει θα ήθελε να σχολιάσει στον αέρα το γεγονός ότι ο Μισελ Πλατινί είναι πολύ καλός φίλος του γιου αλλά και του ίδιου του Σάββατο Θεοδωρίδη και πώς αν αυτό μπορεί να παίξει ρόλο σε μια ενδεχόμενη τιμωρία του Ολυμπιακού και εν τέλει τη βγάλει λάδι. Εντάξει, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ότι το δεξί χέρι του Μισελ Πλατινί είναι γιος του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού. Εντάξει, υπάρχει αυτή η σχέση, είναι δεδομένη, υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, αν παίζει ρόλο, αν μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό, είναι κάτι το οποίο έτσι είναι επιλείψιμο, δεν θα έπρεπε να παίξει κανένα ρόλο και επειδή δεν μπορούμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, δεν υπάρχει λόγος και να το συζητάμε. Άρια Σβεστά, συγχαρητήρια, είσαι από τους λίγους που λένε αλήθειες και όπως έχουν τα πράγματα, μπράβο σου. Να είναι καλά, φίλοι. Λέει ο Σάκης. Σε λίγη ώρα, μιας και ρωτάνε κι άλλοι αναγνώστες, θα βγει και ο Σταμάτης Ογαρής από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ο Σταύρος ο Κόλκας από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και ο Κώστας ο Κετζετζόγλου από την ΑΕΚ. Με το πλοίο που βρέθηκαν τα ναρκωτικά, πώς εμπλέκεται, λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ρωτάει ο Νίκ 13. Δεν εμπλέκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν έχει κατηγορηθεί έτσι, μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής δεν έχει καμία κατηγορία. Υπάρχει. Η φωνή του μιλάει ο ίδιος σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον προφυλακιστέντα Εμίλιο Κοτσόνη για αυτήν την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δηλαδή αυτή είναι η εμπλοκή του. Εμπλοκή άμεση με την υπόθεση της ηρωίνης δεν υφίσταται μέχρι στιγμής. Λοιπόν, κύριε Σβεστά, το να παραμένεις πρόεδρος ομάδας που συμμετέχει σε επαγγελματικό πρωτάθλημα και υπογράφει ποδοσφαιριστές δεν θεωρείται να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, ρωτάει ο Μάχης. Θεωρώ πως ναι. Το που άκουσα προηγουμένως δηλαδή από τον. Υπάρχουν πράγματα τα οποία νομίζω θα δούμε και στην πορεία. Τον Γιώργο, γιατί δεν έχει ξανατύχει. Μου έκανε εντύπωση, το ξανακούσει. Δεν έχει ξανατύχει και σε εμάς ως τώρα να δούμε ανάλογες περιπτώσεις. Και νομίζω ότι στην πορεία θα δούμε πολλά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάποια από αυτά που δεν θα δούμε θα είναι
το Βαγγέλη Μαρινάκη να σουλατσάρει στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας ή της Λεωφόρου την επόμενη χρονιά. Διότι νομίζω χωρίς θεσμικό ρόλο και να μην ασχολείται με το ποδόσφαιρο και να είναι μέσα στο γήπεδο ή εν πάση περιπτώσει να περιφέρεται σε αυτό το χώρο, νομίζω πάντως, ότι είναι αδύνατο. Πάντως, σε όσους έχει επιβληθεί αυτός ο περιοριστικός όρος, η πρώτη τους ενέργεια ήταν να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον Κυριάκο Θωμαϊδη. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Κυριάκο. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον Άρη τον Ασβεστά και έχουμε απορίες. Μιας και είσαι ουσιαστικά ο δημοσιογράφος ο οποίος ξεκίνησε τις μεγάλες αποκαλύψεις στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, νομίζω ότι θα μπορέσει να μας βοηθήσεις να λύσουμε ορισμένες από τις απορίες, όχι μόνο τις δικές μας, αλλά και του κόσμου, οι οποίες είναι αρκετές στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ξεκινήσω όμως από την τελευταία περίπτωση που έχουμε, του Βαγγέλη Μαρινάκη και το κατά πόσον θεωρείς ότι είναι αυστηρή ή όχι η περιοριστική όρη που το επιβλήθησαν από τον ανακριτή. Κοιτάξτε, η περιοριστική όρη είναι βαρύς. Είναι από τους πλέον βαρύς. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να τους δούμε έναν έναν. Ο πρώτος έχει να κάνει με την παύση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν απαγορεύει ο ανακριτής, όπως είναι φυσιολογικό, κάποιος να είναι πρόεδρος της εταιρείας του, στην οποία η εταιρεία του μάλιστα είναι μεγαλομέτοχος, αλλά θα είναι πρόεδρος αν εφαρμογιωτεί του. Δεν θα έχει κανένα απολύτως ρόλο, δεν θα μπορεί να συναλλάσσεται με ποδοσφαιριστές, δεν θα μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Παραολυμπιακός, δεν θα μπορεί να πηγαίνει στην ΕΠΟ στη Super League, δεν θα μπορεί να πηγαίνει στα αποδυτήρια, δεν θα μπορεί να παίρνει καμία απόφαση για την ομάδα. Είναι λοιπόν... Τουλάχιστον φανερά, έτσι, τουλάχιστον φανερά. Καλά, ναι, μιλώ πάντα για την νομιμότητα. Θα είναι πρόεδρος άνευ αρμοδιοτήτων. Είναι ένας αυστηρός περιοριστικός όρος. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μαρινάκης είναι και πρόεδρος και μεγαλομέτοχος. Δεν είναι δηλαδή μόνο μεγαλομέτοχος όπως ήταν ο κ. Κομπότης με την περίπτωση του Λεβαδιακού. Ο κ. Κομπότης δεν ήταν πρόεδρος, ήταν μόνο μεγαλομέτοχος. Ο δεύτερος να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του το πρώτο και το τέταρτο πενθήμερο κάθε μήνα, δηλαδή από 1 έως 5 του μηνός και από 15 έως 20, είναι ένας όρος ο οποίος επετεύχθη, θα έλεγα, από τις νομικούς συμβούλους του κ. Μαρινάκη, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας αυστηρός περιοριστικός όρος. Εκείνο που προσπάθησαν να αποφύγουν ήταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, που θα ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για ένα επιχειρηματία του Βεληνικού κ. Μαρινάκη. Και ο τρίτος, η εγγύηση 200.000 ευρώ, νομίζω ότι υπερβαίνει κατά πολύ και την εγγύηση προς τον κ. Σαρή και την εγγύηση προς τον κ. Κουρίδη, αλλά σε κάθε περίπτωση η οικονομική εμβέλεια του κ. Μαρινάκη είναι πολύ μεγαλύτερη από τους δύο ανθρώπους που άνοιξε. Μάλιστα. Είχαμε και πριν τον Γιώργο τον Νικοκύρη στη γραμμή, ο οποίος θεωρεί ότι η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη σήμερα είναι κατόπιν συνεργασίας ή συνεννόησης, σε πάση περιπτώσει, με τον Γιώργο Ανδριάδη και ότι δεν έχει παραβεί κάποιον όρο στην προκειμένη περίπτωση για να συνεχίσει, εννοώ, να θεωρείται πρόεδρος του Παραολυμπιακού. Σας είπα, ναι, συμφωνώ απολύτως. Ο κύριος Μαρινάκης μπορεί να είναι πρόεδρος άνευ αρμοδιοτήτων, διότι είναι μεγαλομέτοχος μιας εταιρείας, της Παραολυμπιακός. Δεν μπορεί κανείς να το επιβάλλει στην περιουσιακή του κατάσταση, που είναι η εταιρεία του, είναι μεγαλομέτοχος, να είναι πρόεδρος. Προσέξτε τώρα, υποκύπτει ένα ζήτημα, το οποίο πιθανόν να μην έχει ακουστεί, δεν έχω παρακολουθήσει, ομολογώ, αλλά ενδεχομένως να μην έχει ακουστεί. Ο κύριος Μαρινάκης και στο μετοχικό ζήτημα έχει έναν περιοριστικό όρο αυτονόητο. Δηλαδή η μη ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο δεν του επιτρέπει να κάνει κινήσεις επί του μετοχικού. Δηλαδή δεν του επιτρέπει, για παράδειγμα, να αποφασίζει για τη μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή. Δεν του επιτρέπει να συνδιαλέγεται μαζί του. Δεν του επιτρέπει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ποιος είναι αυτός, Κυριάκο, όμως, που μπορεί να τον εμποδίσει να το κάνει, και ποιος περισσότερο από αυτό είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει την επόπτευση του συγκεκριμένου όρου ή όχι? Αυτά είναι πολύ απλά ζητήματα. Εάν ο κ. Μαρινάκης, δεν μόνο για τον κ. Μαρινάκη, αλλά για οποιονδήποτε παραβεί ένα περιοριστικό όρο, προφυλακίζεται.
Ναι, αλλά ποιος τον υποπτεύει όμως. Πώς προκύπτει ότι κάποιος παραβίασε τον περιοριστικό όρο ή όχι. Μα αν αξίζει το μετοχικό του κεφάλαιο ή αν πάει στη συνεδρία της Παραολυμπιακός, είναι κάτι το οποίο είναι δημόσιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιωτικό. Αν ο κ. Μαλινάκης πάει στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Παραολυμπιακός ή αν αύριο το πρωί αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο. Διότι ο ίδιος είναι μεγάλο μετοχός, δεν είναι κάποιος άλλος, εκτός αν μεταβιβάσει τις μετοχές. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά δεν διακρίνεται και απόδοση. Η δήλωσή του είναι πολύ καθαρή. Ότι μένω πρόεδρος και μεγάλο μετοχός. Άρα λοιπόν, αν τα κάνει αυτά, αυτομάτως διαλυγνύεται ο περιοριστικός όρος, και νομίζω ένας νομικός μπορεί να σας τα πει καλύτερα, και την άλλη μέρα το πρωί ο κατηγορούμενος προφυλακίζεται. Μάλιστα. Δεν μιλώ βέβαια για περιπτώσεις. Άρα τα χρήματα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε υποσχεθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης και τα οποία νομίζω ότι ένα σημαντικό μέρος το είχε ήδη τοποθετήσει στην ΠΑΕ. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι είχε γίνει ως τώρα, ας το πούμε, παραγράφεται, είναι παρελθόν και συνεχίζουμε από αύριο. Βέβαια, ό,τι έκανε. Από εδώ και πέρα, δηλαδή εφόσον έβαλε χρήματα στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δικαιούταν εκείνη την εποχή να τα βάλει. Ακόμα και χθες. Δικαιούταν να βάλει όσα λεφτά ήθελε. Από εδώ και πέρα δεν μπορεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι πολύ αυστηρή αυτή η περιοριστική όρη. Δεν νομίζω ότι ο κ. Μαλινάκης είναι ευφυής επιχειρηματίας. Δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει παραβίαση των όρων. Άλλωστε δεν μπορεί ούτε καν να κάνει δηλώσεις ως πρόεδρος της ομάδος για ζητήματα του Ολυμπιακού. Βλέπω, μιας και είσαι από εκείνους που έχουν κάνει ούκο λίγες αποκαλύψεις το συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούσε να μας πεις κάτι που μάλλον δεν έχεις διαβάσει ως τώρα ή δεν έχεις ακούσει στον αέρα των ραδιοφώνων από όσα κυκλοφορούν από το πρωί, σχετικά με την κατάσταση. Ναι, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ ιδιαίτερως τι γράφουν οι συνάδελφοι, γιατί ασχολήθηκα πάρα πολύ με το ρεπορτάζ. Για μένα η κορυφαία στιγμή της απολογίας Μαρινάκη ήταν όταν επιχείρησε να δικαιολογήσει την περίφημη φράση του Ιουλίου του 2014 ότι αντιμετωπίζω με χιούμορ τις δικαστικές εξελίξεις. Τότε απευθυνόμενος στον Ευρώντη το Ανδρεάδη είπε ότι πολλές φορές κάνω χιούμορ με το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είπα αυτό που είπα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν ο στενός συνεργάτης ο κ. Καραπαπάς έκανε επίσης χιούμορ όταν έλεγε ότι η επίορκη δικαστική θέλω να σταματήσω το Ολυμπιακό. Επίσης βλέπω ότι το χιούμορ, αυτό το λεπτό χιούμορ συνεχίζεται και σήμερα. Μάλιστα στη Δίκη δημοσιεύω ένα φύλλα διακείμενο στον κύριο Μαρινάκη δημοσίευμα στο σελίδας, το οποίο μιλάει για σκευωρία Ανδρεάδη Κορέα. Προφανώς κάνω χιούμορ με τον κύριο Ανδρεάδη και τον κύριο Κορέα. Άρα σε απάλλαξαν τουλάχιστον από τη σκευωρία, γιατί εγώ ήξερα τώρα ότι εσύ δικάζεις τους ανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης. Δεν τους δικάζω μόνο, τους μεθάω κιόλας. Τους μεθάς κιόλας. Προσέξτε όμως, αφού τους μεθύσω, ξενεθάνε μετά από ένα χρόνο και 10 μέρες μετά το... Αφού ξενεθάνε, μετά από 10 μέρες ξαναμεθάνε όταν με συναντώ. Το ερώτημα είναι, ξαναβγαίνουν στην εκπομπή. Κυριακό. Ναι. Το ερώτημα είναι, οι άνθρωποι αυτοί, ποιοι τους συμβουλεύουν, δεν βλέπουν ότι ο Ανδρεάδης όχι μόνο δεν καταλαβαίνει από αυτές τις χολοτούμπες, αλλά στην ουσία βλέπουμε την περίπτωση του Σα Πίντο που είναι πολύ χαρακτηριστική ή του κυρίου Σπανού που από μάρτυρες μεταβλήθηκαν σε κατηγορούμενους. Νομίζω ότι υπάρχει μία αντίληψη ότι θα τον ξεγελάσουν. Δηλαδή με την πρακτική που ακολουθούσαν στους χώρους τους, στους ποδοσφαιρικούς τους χώρους, νομίζω ότι μπορούν να ξεγελάσουν έναν ευφυέστατο άνθρωπο, όπως είναι ο κ. Ανδρεάδης, όπως ευφυέστατοι είναι όλοι οι ανακριτές, που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ορισμένες φορές. Ο κ. Ανδρεάδης θεωρώ ότι χειρίστηκε με μαεστρία την υπόθεση και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα κρίνει τον ανακριτή. Δηλαδή αυτό που θα φτάσει τελικά στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα μετά. Ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι σήμερα θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Για παράδειγμα ότι το ποδόσφαιρο δίνει πάσα στην κοινωνία. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Η ελληνική κοινωνία έχει προβλήματα διαφοράς, ακραία.
και το ποδόσφαιρο έχει προβλήματα διαφθοράς. Όχι μικρό, όχι μεγαλύτερα κατά την άποψή μου από την ελληνική κοινωνία. Αλλά το ποδόσφαιρο κάνει ένα βήμα και το κάνει σε μια στιγμή που ο κόσμος κάτω από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, στο φάσμα της ανεργίας, στα όρια του θα πάω ή θα πάω στην τράπεζα να πάρω τα λεφτά μου, το αποκούμπι που έχει, το μόνο, το μοναδικό λαϊκό μαζόν, μεγάλο λαϊκό μαζόν, είναι ποιο? Δικαιοσύνη. Η Κυριακή το απόγευμα. Α, ναι, ναι. Η Κυριακή το απόγευμα. Και η δικαιοσύνη θεωρώ ότι αυτή την Κυριακή το απόγευμα προσπαθεί να τη διαφυλάξει. Και περιμένουμε να το κάνει αυτό και η πολιτεία. Να το κάνει δηλαδή η κυβέρνηση. Θεωρώ δηλαδή ότι το κεντρικό ζήτημα απόψε θα έπρεπε να είναι ότι το ποδόσφαιρο κάνει το πρώτο βήμα. Μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα οι πρώτοι άνθρωποι που προφυλακίστηκαν δεν ήταν ούτε πολιτικοί, ούτε δικαστές, ούτε δημοσιογράφοι. Ήταν ποδοσφαιρικοί παράγοντες το 2011. Θέλω να πω ότι μπορεί να κατηγορούν όλοι το ποδόσφαιρο ότι είναι χώρος αδιαφανής, αλλά τελικά είναι πολύ πιο διάφανος από την ιατρική, τη δικηγορία, τη δημοσιογραφία. Να σας πω γιατί. Γιατί μια δικαστική απόφαση, μια ιατρική απόφαση δεν μπορούμε να την καταλάβουμε για να τσιμπήσουμε τον ένοχο, αλλά μια απόφαση στο γήπεδο την καταλαβαίνουμε όλοι γιατί κάτι δεν πάει καλά. Την καταλαβαίνει πολλοί κόσμο. Και του διαλόγου τη ΕΕΠ, όσο και να προσπαθούν να του προσβάλλουν, και καλώς πράττουν και ο κ. Δημακόπουλος και ο κ. Βαλάνης, πολύ καλά κάνει τη δουλειά του. Όσο και να προσπαθούν να του προσβάλλουν, πρέπει να σκεφτούν ότι οι διάλογοι της ΕΕΠ έγιναν κατόπιν της αγγελικής παραγγελίας. Έτσι. Είναι νόμιμες υποκλοπές. Και όταν κάποιος χρησιμοποιεί πακιστανικά τηλέφωνα ή κινέζικα για να μιλάει με τον άλλον, θέλει κάτι να κρύψει. Μάλιστα. Και θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μάθουμε ποια θα ήταν, γιατί είμαι βέβαιος ότι ο ανακριτής διαφθοράς ρώτησε τον κύριο Μαρινάκη για ποιο λόγο χρησιμοποιούσε αυτά τα πακιστανικά τηλέφωνα. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να το πληροφορηθούμε. Έγινε συζήτηση για τα πακιστανικά. Έγινε όντως. Αλλά δεν έχω ρεπορτάζ για την απάντηση. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε τη Δευτέρα τη δίκη. Κάποια καινούργια στοιχεία θα έχει να παρουσιάσει. Λοιπόν, Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη Δευτέρα η δίκη θα βγάλει κάτι που θα συζητηθεί επί Μακρόν και δεν έχει σχέση με την εγκληματική. Μάλιστα. Ωραία, ανυπομονούμε. Συνήθως οι υποσχέσεις σου γίνονται πράξη και ξέρεις, καμιά φορά μερικοί τρέχουν και δεν φτάνουν μετά, οπότε άλλοι μόνο σε αυτούς που είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε και δεν ενοχοποιούμε κανέναν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αθώοι αυτή τη στιγμή. Προφανώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Κυριάκο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε την πρώτη τοποθέτηση από μεγάλη ΠΑΕ, δηλαδή από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περιμένουμε την κυρία Αθηνά Μπαλωμένου στην τηλεφωνική γραμμή να συζητήσουμε μαζί της και νομίζω ότι είναι η πρώτη τοποθέτηση που θα έχουμε σήμερα από επίσημα χείλη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Για την Παναθηναϊκό νομίζω μια διαρροή χθες το βράδυ είχαμε. Δεν έχουμε... Υπήρχε μια διαρροή, αλλά σήμερα έχω την αίσθηση ότι γενικά επικρατεί υγιή ηχθείως από το μεσημέρι. Mm. Παρότι γενικά το κλίμα ήταν, ας το πούμε, χαρούμενο. Αντιετοιμάζοντας. Ναι. Νομίζω ότι προετοιμάζονται για κάποιες καταστάσεις και το κυρίαρχο ζήτημα που επικρατεί στη τάξη του Παναθηναϊκού είναι, δεν ξέρω αν είναι ερώτημα ή αν είναι πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, είναι για να μπορέσει να εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός τη συμμετοχή του στο Champions League αντί του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω και ότι... οι τρεις ΠΑΕ πάντως, οι μεγάλες πλην του Ολυμπιακού, θεωρώ ότι αν ενδεχομένως να είναι και το πρώτο τους μέλημα, είναι να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα με άλλους όρους. Γι' αυτό και ακούς και μιλούν για ένα πρωτάθλημα στο οποίο πιθανόν να μην κατέβουν, εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες, δεν αλλάξουν οι όροι. Και αυτό το έχει αναφέρει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι αυτές τις απόψεις υιοθετεί και η ΑΕΚ απολύτως. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε. Μπορούμε λοιπόν, έχουμε την κυρία Μπαλωμένου στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε καταρχήν για την τηλεφωνική σας παρουσία στην εκπομπή μας, που είναι και η πρώτη που γίνεται από τη δική μας πλευρά, με τη συμπλήρωση των 6 μηνών λειτουργίας του SDNA. Γίνεται με αφορμή ένα πολύ σημαντικό θέμα, που κατά τη δική μας εκτίμηση είναι το κορυφαίο θέμα των τελευταίων δεκαετιών στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αφορά υποθέσεις διαφθοράς. Και
Ο λόγος είναι ότι με αφορμή ότι κλείνει ουσιαστικά και ο πρώτος κύκλος της συγκεκριμένης υπόθεσης, γιατί νομίζω ότι γενικά ο κύκλος αυτός είναι πάρα πολύ ανοιχτός για να κλείσει τόσο γρήγορα, κλείνει μόνο ο πρώτος. Θα θέλαμε και τη δική σας γνώμη και σαν νομικός αλλά και σαν ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό, για το ποια είναι η αίσθηση που σας αφήνει τελικά και η σημερινή περιοριστική όρη που επιβλήθηκαν στον κύριο Μαρινάκη, αλλά και γενικότερα το όλο κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε, δυστυχώς θα πρέπει να σας πω ότι δεν συνηθίζω και δεν θα το κάνω ούτε σήμερα να σχολιάζω αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τώρα, προφανώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα στάδιο το οποίο, στην ποινική δικαιοσύνη, το οποίο έχει ακόμα εξέλιξη, πρόκειται να εξελιχθεί τον επόμενο καιρό. Η θέση του Παναθηναϊκού έχει καταστεί εν πολλής και συχνά σαφής κατά τη διάρκεια όλων των αποκαλύψεων για τη διαφορά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός κινείται με μεθοδικότητα, με σεβασμό στις διαδικασίες. Έχει ήδη παράξει πληροφορίες και έχει ενημερώσει τα αρμόδια όργανα της UEFA και θα έκανε και θα κάνει όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να τεθούν υπόψη τους οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να εφαρμοστούν οι κανονισμοί. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι πρόκειται περί λανθασμένης εντύπωσης εάν νομίζουν κάποιοι ότι πρόκειται για έναν αγώνα ή για μια κόντρα μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός και θα συνεχίσει να κάνει το έχουμε ζήσει πρόσφατα στην Τουρκία με την ομάδα που ήταν στη δεύτερη θέση, την Trabzonspor. Και σας διαβεβαιώ ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μέσα από τις διαδικασίες και με σεβασμό προς αυτές. Εδώ πρόκειται για ένα ζήτημα όσον αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το Champions League, για κανονισμών και για το πώς αυτοί θα εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Δεν έχω κάτι άλλο. Λαμβάνετε κάποια μηνύματα από την UEFA σχετικά με την τύχη που μπορεί να έχει μια τέτοια καταγγελία? Έχουμε τηρήσει μέχρι στιγμής την απόφαση που έχει πάρει η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε αυτές τις κινήσεις, τις ενέργειες που κάνουμε να διατηρούμε την δέουσα μυστικότητα και για λόγους επιστημονικότητας. Mm-hmm. Άρα δεν θα μπορούσα να σας πω. Νιώθετε πάντως με την κατάληξη της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και σήμερα με τους περιοριστικούς όρους που έχουν επιβληθεί στον κύριο Μαρινάκη, τον πρόεδρο της πιο άμεσης ανταγωνίστριας ομάδας του Παναθηναϊκού, ότι είναι μια μορφή δικαίωσης και για τις δικές σας φωνές όλο αυτό το διάστημα? Θα ήθελα να αποφύγω, δεν είναι δουλειά μου να εκφράζω συναισθήματα. Εμείς στο Παναθηναϊκό δουλεύουμε σκληρά, με μεθοδικότητα και χαιρόμαστε όταν μπορούμε να βλέπουμε και ότι υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες τηρούνται και προοδεύουν. Μάλιστα. Πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, τουλάχιστον σε χρονικό επίπεδο, μπορείτε να μας πείτε? Σε επίπεδο UEFA? Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα καθυστερήσουν και πολύ. Υποθέτω ότι η UEFA θα θέλει μέχρι τις πρώτες κληρώσεις να έχει εικόνα. Η ΕΠΟ τι έχει κάνει για αυτό το θέμα, κύριε Μπαλωμένου, έχετε υπόψη σας? Τι ενημέρωση έχει? Δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό. Είναι κομμάτι μιας δουλειάς που κάνουμε, το οποίο δεν θα για το οποίο δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Δεν είναι πάντως τουλάχιστον περίεργο το γεγονός ότι υπάρχουν υποθέσεις για τις οποίες έχει επιληφθεί η ποινική δικαιοσύνη και όχι η αθλητική? Η περίεργο... Με βάση τα πράγματα που έχουμε δει και την αντιμετώπιση μέχρι στιγμής, όχι, περίεργο δεν είναι.
για την ΕΠΟ. Σας μοιάζει φυσιολογικό μάλλον, αν καταλαβαίνω καλά. Εντάξει, πάντως περίεργο δεν μοιάζει, θα έλεγα. Περίεργο σε σχέση με την κανονικότητα. Μάλιστα. θα μπορούσατε να έχουμε και μία τοποθέτηση, αν υπάρχει δυνατότητα εκ μέρους σας, σχετικά με το κοινό μέτωπο που ετοιμάζουν Παναθηναϊκός. Όχι, θα ήθελα να μην μιλήσω εγώ, γι' αυτό δεν είναι τη δική μου αποδείωση. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν αρμοδιότεροι. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς το μείζον θέμα νομίζω πλέον για τον Παναθηναϊκό είναι το αν θα καταφέρει να συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική σεζόν στην διοργάνωση του Champions League απευθείας στους ομίλους. Οπότε αυτός είναι και ο βασικός λόγος που σας καλέσαμε και θέλαμε την άποψή σας. Νομίζω ότι αυτή είναι κυρίως η δική μου δουλειά. Θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτή, σε αυτό το έργο που έχουμε αναλάβει, να κάνουμε εκείνες τις τεκμηριωμένες ενέργειες. Το γεγονός πάντως είναι ότι ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έτσι, έχει κάνει καταγγελία συγκεκριμένη στην UEFA. Όχι, μην το θεωρείτε γεγονός. Σας είπα ότι έχουμε παράσει ενημέρωση, πληροφορίες, τις οποίες έχουμε και υποχρέωση από τους κανονισμούς ως ομάδα που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήταν υποχρέωση την οποία εκπληρώνουμε με ό,τι στοιχεία έχουμε μέχρι στιγμής. Και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε και θα κάνουμε και όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Μάλιστα. Προς την κατεύθυνση αυτή. Για την εφαρμογή των κανονισμών. Είναι πλέον τεχνικά λίγες, είναι λεπτομέρειες τεχνικές των εγγράφων, τα οποία δεν θα ήθελα να επισέλθω. Ωραία. Θα χαρούμε να σας έχουμε και κάποια άλλη στιγμή που θα μπορείτε να είστε και εσείς πιο άνετοι να μιλήσουμε και περισσότερο ελεύθερα για την επόμενη μέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, η Αθηνά Μπαλωμένου ήταν νομική σύμβουλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Κρίς ρωτάει προς κύριο Σβεστά ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αποχωρήσουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός από το πρωτάθλημα. Προϋποθέσεις. Ρωτάνε προφανώς. Και συνέπειες, μάλλον δεν εννοεί. Όχι, εάν αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι τι ακριβώς πρέπει να κάνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Απαιτούν κάποια πράγματα. Ναι. Τι είναι αυτό που απαιτούν, αν καταλαβαίνω καλά, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να αλλάξουν ώστε να μην αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι σε ένα κοινό μέτωπο πλέον. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που πραγματικά απαιτούν είναι να φύγει ο Μποροβίλος, ο Γκυρτζίκης από τη Super League και την ΕΠΟ. Νομίζω ότι αυτό είναι που τους ενδιαφέρει κυρίως. Αυτό, το να φύγει ο Γκυρτζίκης από την ΕΠΟ, δεν μπορούν να το πετύχουν, μόνο με πραξικόπημα μπορούν να το πετύχουν, γιατί είναι εκλεγμένος. Η θητεία του κυρίου Γκυρτζίκη και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ λήγει το 2016, δεν μπορεί να φύγει έτσι. Πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι να φύγουν. Ο κύριος Μπεροβίλος δεν ξέρω τι θα κάνει, ενδεχομένως να κάνει και εκλογές τώρα, δεν ξέρω τις προθέσεις του στην Super League. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν υπάρχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις, το παίρνεις απόφαση και δεν κατεβαίνεις. Αν δεν κατέβεις, έχεις συνέπειες. Οι συνέπειες είναι να μετά από, αν δεν κατέβεις σε 3 συνεχόμενα παιχνίδια, θα υποβιβαστείς στη Β' Εθνική. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Γιατί οι κανονισμοί είναι έτσι, φτιαγμένοι, είναι σκληροί οι κανονισμοί. Αν πάρεις απόφαση να επαναστατήσεις και να μην κατέβεις, έχεις συνέπειες. Νομίζω ότι πέρα πάντως από τα. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή. Από τους δύο θεσμούς τους οποίους ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ επιδιώκουν αλλαγές, δηλαδή και τη Super League και την ΕΠΟ, ότι δεν είναι μόνο ζήτημα προσώπων. Διότι στη Super League έχουμε δει ότι όποιος και να είναι πρόεδρος, στο τέλος το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Είτε είναι ο Μποροβίλος, ναι, okay, εντάξει, είτε είναι ο Αγραφιώτης. Δεν βλέπω καμία, προσωπικά δεν βλέπω καμία διαφοροποίηση. Δηλαδή μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Οι συσχετισμοί είναι πάντα ίδιοι. Ακριβώς. Οι συσχετισμοί είναι πάντα ίδιοι. Άρα δεν είναι μόνο ζήτημα προσώπων, είναι και ζήτημα καταστάσεων που επικρατούν στην ΚΕΔ. Σωστό, σωστό. Είναι αρκετά πιο σύνθετο το θέμα. Αλλά να βλέπεις ότι η ΚΕΔ θα αλλάξει. Ήδη παραιτήθηκε ο ζωγράφος, θα φύγουν και οι άλλοι δύο. Σύμφωνα με ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Θα αλλάξει η ΚΕΔ. Κάποιοι διαιτητές ενδεχομένως δεν μπορούν να σφυρίζουν γιατί τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Τέλος πάντων, κάποια πράγματα αλλάζουν, αλλά αλλάζουν μόνο με αποφάσεις της δικαιοσύνης. Να φύγουν από μόνοι τους τα πρόσωπα τα οποία διοικούν τώρα το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουν. Ωραία. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να καθίσουν εδώ μαζί μας το πάνελ ο αρχισυντάκτης του SDNA, ο Χρήστος Σταθόπουλος και ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο Σταμάτης Γαρής, και να κάνουμε μια κουβέντα επί των συγκεκριμένων
θεμάτων που θέσαμε και πριν, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία, ας το πούμε έτσι, περιμένει στη γωνία για το τι θα συμβεί στην υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης. Είναι ένα διακύβευμα τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων, το οποίο δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή περιμένει την απόφαση της UEFA, ποια θα είναι, για να δει και πού θα συμμετάσχει. Ακόμα και η έναρξη της προετοιμασίας του μπορεί να κριθεί από αυτή την απόφαση. Έτσι. Διότι είναι διαφορετικό να ξεκινήσει τη σεζόν στις τελευταίες ημέρες Ιουλίου και διαφορετικό να ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Να πούμε κάποιες ερωτήσεις που έχουν έρθει στο μεταξύ. Ρωτάει ο Σταμ, μπορεί να διεξαχθεί το πρωτάθλημα κανονικά χωρίς τους τρεις, δηλαδή Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ? Ναι. Ο Πάνος ο Δίκαιος λέει, εφόσον τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες πάνε ένα σκαλί πιο πάνω στην Ευρώπη, τότε ποια ομάδα θα μπορεί να πάρει το τελευταίο εισιτήριο του Europa League? Υπάρχει περίπτωση μια ντόμινο αδυναμία, λέει, περίπτωση κάποιων ΠΑΕ να συμμετέχουν στην Ευρώπη, να πάει η ΑΕΚ στην Ευρώπη? Δεν ξέρω, αυτό μάλλον είναι ευσεβής πόθος, νομίζω. Να βγει η ΑΕΚ από την Football League. Στην κατάταξη που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα τη Super League τη νέα περίοδο, η ΑΕΚ είναι η 15η ομάδα. Ναι. Πώς θα φτάσει στη 15η ομάδα? 15η ομάδα είναι η ΑΕΚ, 16η ομάδα είναι ο Ηρακλής. Ωραία. Πώς θα φτάσει μέχρι εκεί πίσω? Υπάρχει ο 6ος, ο 7ος, ο 8ος, ο 9ος να βγει η Ευρώπη, αν κάποιοι άλλοι δεν βγουν. Έχουμε παρέμβαση από τον Κουπτοράπτη στην εκπομπή. Α, ναι. Να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Τι έχει φτιάξει βιντεάκι? Κάτι έχει φτιάξει και θα το δούμε τώρα στον αέρα. Για να το δούμε. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Κοπτοράπτη, έκανε την παρέμβασή του με το τραγούδι της ημέρας. Ο κόσμος ζητάει να τον δει πάντως, Ναι, θα τον βγάλουμε κάποια στιγμή στον αέρα. Λοιπόν, το τραγούδι σε λίγη ώρα θα μπορείτε να το απολαύσετε και στα τελευταία νέα του SDNA, οπότε για όσους δεν κατάφεραν να το δουν, σε πολύ λίγη ώρα θα έχουν τη δυνατότητα. Μαζί μας όμως έχουμε δύο εκλεκτούς συνεργάτες. Τον Χρήστο Σταθόπουλο, τον αρχισυντάκτη του SDNA, και τον Σταμάτη Γαρή. Καλησπέρα. Τον ρεπόρτερ στα θέματα Παναθηναϊκού. Χρήστο, πρώτα απ' όλα μία εκτίμηση για το πού είμαστε σήμερα στο κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης και ποια βλέπεις να είναι η εξέλιξη της υπόθεσης. Πού είμαστε σήμερα? Φτάσαμε στο τέλος από ό,τι είδαμε, μετά από τόσο καιρό, στο πρώτο κομμάτι τουλάχιστον. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν μου έκανε τόσο πολύ, θεωρώ αναμενόμενο στους σημερινούς περιοριστικούς όρους που ακούσαμε και που μάθαμε και που ανακοινώθηκαν. Είχε δώσει άλλωστε ο ανακριτής το στίγμα του τόσο από τον κύριο Κουρίδη όσο και από τον κύριο Σαρή. Αλλά μου κάνει έτσι εντυπωσιάστηκα από την ανακοίνωση από της ΠΑΕ Ολυμπιακός, από τη δήλωση μάλλον του κύριου Μαρινάκη, για το ότι παραμένει πρόεδρος. Εκεί αυτό το κομμάτι εστιάζω εγώ και θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει αυτό το. Άκουσα προηγουμένως και τον Γιώργο τον Νικοκύρη και τον Κυριάκο Θωμαίδη στο είμαι πρόεδρος, αλλά ο Γιώργος Νικοκύρης δεν αλλάζει. Ναι, αλλά δεν είμαι. Θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει και πώς θα τσουλήσει στην ουσία αυτό το πράγμα, επί της ουσίας και όχι επί των ανακοινώσεων. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά της ανακοίνωσης, διαβάζοντάς την, όλοι νιώθουμε ότι ο Μαρινάκης σαν να μην παίρνει πολύ στα σοβαρά τις κυρώσεις, αλλά ενδεχομένως, όπως είπε και ο Κυριάκος που μιλήσαμε μαζί του, η απόφαση αυτή είναι σε πλήρη συνεννόηση με τον ανακριτή. Αλλά πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα βγει αυτό στην πράξη. Ακριβώς αυτό. Για την πράξη μιλάω και εγώ. Κατά την προσωπική μου γνώμη και εκτίμηση, η πράξη είναι η ουσία και όχι τίποτε άλλο. Απλά μου ακούγεται λίγο δύσκολο και
και περίεργο πως ένας πρόεδρος όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που όλοι ξέρουμε το πάθος του για τον Ολυμπιακό και την ομάδα, πως δεν θα βρει τον τρόπο να ασκήσει διοίκηση, να μιλήσει με τους ποδοσφαιριστές και να προχωρήσει το σχεδιασμό της ομάδας. Σταματή. Σε ποια διοργάνωση θα παίξει ο Παναθηναϊκός του χρόνου, στα προκριματικά του Champions League ή στο Champions League? Υπάρχουν δύο απόψεις στην ΠΑΕ πάντως. Υπάρχουν οι αισιόδοξοι που λένε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει, θα τα καταφέρει και θα παίξει στον όμιλο απευθείας. Οι άλλοι που λένε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν υπάρχει συνεργασία και από την ΕΠΟ και από την UEFA, δεν βλέπουν τρομερή διάθεση. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί νομίζω τις επόμενες μέρες, γιατί ο Παναθηναϊκός θα τα τρέξει όλα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, προτείνω να πάμε λίγο γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Κυριάκο Κυριάκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Καλησπέρα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι η πρώτη που τοποθετήθηκε σήμερα και πολύ άμεσα μάλιστα, αμέσως μετά την γνωστοποίηση των περιοριστικών όρων του κύριου Μαρινάκη, με μια δήλωση του Ιβάν Σαββίδη που νομίζω ότι δεν επιδέχεται πολλών ερμηνεών, είναι αρκετά ξεκάθαρη. Μιλάει για μια νέα σελίδα, η νέα εποχή που μπορεί να ξημερώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά και από αυτή την υπόθεση. Κυριάκο, θα μπορούσε να μας ερμηνεύσεις εσύ από την πλευρά σου ποια είναι η αίσθηση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε να δείτε, δεν επιδέχεται πολλές ερμηνείες όλη αυτή η εξέλιξη που δούμε το τελευταίο διάστημα. Αν μου επιτρέπεις μία μικρή ανασκόπηση, θα πω ότι όλα ξεκίνησαν από όταν μερικοί, ας πούμε, που χαρακτηρίζονταν γραφικοί, βλέπανε μία φωτιά και υπέθεταν πολύ σωστά ότι υπάρχει κάπου, βλέπανε καπνό και υπέθεταν πολύ σωστά ότι υπάρχει κάπου μία φωτιά. Η φωτιά με τη συνδρομή δικαστών βρέθηκε. Τώρα είναι θέμα της δικαιοσύνης να συλλάβει τους εμπριστές, αν θέλετε να καταδικάσει τους εμπριστές, αλλά είναι και θέμα της ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης να σβήσει τη φωτιά. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο τις δράσεις τις οποίες πρέπει να συμβούν, και όλη η στάση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε μια λογική συνέχεια που ξεκίνησε από την καταγγελία, από τη διάθεση να γίνει το θέμα πρώτο θέμα. Δεν υπήρχε, θυμάστε πολύ καλά, ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι καταγγελίες μας, ή αν θέλετε οι ενδείξεις που υπήρχαν, δεν έβρισκαν πολύ χώρο. Ήταν πολύ λίγοι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν σοβαρά με αυτό το θέμα. Νομίζω Κυριάκο ότι ήταν ούκο λίγες φορές που ο ΠΑΟΚ χαρακτηρίστηκε γραφικός, ότι κυνηγούσε εν πάση περιπτώσει από την πλευρά του Ολυμπιακού, τότε λεγόταν ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό και γι' αυτό τα ρίχνει μόνιμα στις διαιτησίες, στο παρασκήνιο. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι και σωστό να ψάχνουν δικαίωση μετά. Καλό είναι απλά ο κόσμος να παρακολουθεί τη σειρά, και γι' αυτό τρώω λίγο από το χρόνο σας να πω έτσι την άποψή μας, γιατί έχει σημασία η λογική σειρά. Όταν λοιπόν εμείς φωνάξαμε, βρέθηκαν κάποιοι συμπαραστάτες, φώναξαν για αυτοί. Στην συνέχεια ξεκίνησε το θέμα να γίνεται διεθνές. Όταν πια άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια τα στοιχεία του από την έρευνα του κυρίου Κορέα, ο διεθνής τύπος περισσότερο δημιούργησε το ρεύμα ώστε και ο ελληνικός να ασχοληθεί περισσότερο. Άρχισαν να φαίνονται τα πράγματα ότι είναι πιο σοβαρά. Φτάσαμε στο σημερινό σημείο που η ποινική δικαιοσύνη φαίνεται να κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, και θέλω εδώ, αν θέλετε, να κάνω μια επισήμανση που είναι πάρα πολύ σοβαρή και έχει να κάνει με τον αντίλογο εκείνων που, ας πούμε, αντιδρούν στο να ασχολείται ο τύπος με αυτά τα θέματα. Υπάρχει σαφώς το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να το σεβόμαστε όλοι. Αυτή τη στιγμή όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο τεκμήριο, υπάρχει το τεκμήριο της νομικής επάρκειας όλων αυτών των δικαστών, οι οποίοι αποφασίζουν. Έτσι. Και οι δικαστές σε όλη αυτή τη σειρά, δεν θέλω να πάμε σε ονόματα, είναι πολλοί άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενοι, δέχτηκαν περιοριστικούς όρους, που σημαίνει ότι άνθρωποι με νομική επάρκεια, με γνώσεις, έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι είναι καλό να περιοριστούν νομικά μέχρι να γίνει δίκη. Σαφώς όλοι θα έχουν το δικαίωμά τους όταν η υπόθεση θα πάει, που φαντάζομαι, έτσι όπως δείχνουν και με λίγες νομικές γνώσεις, ότι θα φτάσει στο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, αυτό φαίνεται να έχει πάρει το δρόμο. Το αυτό που δεν έχει πάρει το δρόμο είναι το ποδοσφαιρικό κομμάτι, η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, η οποία ασφαλώς είναι με τα χέρια δεμένα τη σημερινή ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί αν πάρει μια καταδικαστική απόφαση για τους κατηγορούμενους με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, θα ξεκινήσουν αυτόματα οι διαδικασίες αποβολής τους
και από τις εγχώριες και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φαντάζομαι ότι η σημερινή ποδοσφαιρική δικαιοσύνη δεν θα το έθελε αυτό. Αν πάρει μια ποιοτική απόφαση με τα στοιχεία που υπάρχουν και με τα ίδια στοιχεία καταδικαστούν οι άνθρωποι αυτοί στο ποινικό δικαστήριο, τότε πιθανότατα να θεωρηθούν συνένοχοι και αυτοί που θα τους κρίνουν τώρα αθώους. Οπότε είναι με τα χέρια πλεγμένα και έχει αποφασίσει να μην ασχοληθεί καθόλου. Για το λόγο αυτό λοιπόν και για να συνεχίσω τη λογική σειρά, εμείς επιμείναμε ότι ο κ. Κοντονής είχε δίκιο που ήθελε να παρέμβει σε αυτό. Ήταν ένα στοιχείο κλειδί στην όλη υπόθεση να αλλάξει η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Θα θέλαμε να έχει γίνει πιο γρήγορα ώστε να πάρει στα χέρια της αυτή η νέα ποδοσφαιρική δικαιοσύνη των τακτικών δικαστών, να πάρουν στα χέρια τους τα στοιχεία και να προχωρήσουμε εκείνη τη διαδικασία. Παρότι είναι μια βαριά κουβέντα το να μιλάς για δικαίωση όταν αφορά τις τιμωρίες κάποιου άλλου και ειδικά μάλιστα σε ποινικό επίπεδο. Όχι, το αποφεύγουμε εμείς και θα ήθελα να το κάνουμε σαφές έτσι, γιατί καλό θα είναι τουλάχιστον αυτές οι τοποθετήσεις να γίνουν στο τέλος της διαδικασίας. Μάλιστα. Νιώθετε όμως, επιστρέφοντας στην αρχική ερώτηση, ότι όλος αυτός ο θόρυβος, εν πάση περιπτώσει, που σήκωνε και ο ΠΑΟΚ τα αμέσως προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα επί προεδρίας Ιβάν Σαββίδη, ότι εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή πιάνει και τόπο? Βέβαια, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα της ομάδας που έχει στον αγωνιστικό χώρο. Το να θες ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, το να θες ένα πρωτάθλημα καθαρό με ισονομία και διαφάνεια. Γιατί αυτός ήταν ο αντίλογος, ότι προσπαθούμε ας πούμε τις αγωνιστικές μας δυναμίες. Μάλιστα κάποιοι έλεγαν και ένα πάρα πολύ ωραίο περί επενδύσεων σε έναν άνθρωπο που έχει βάλει 62 εκατομμύρια ευρώ ας πούμε σε μια ΠΑΕ, της έζησε τα χρέη, την έκανε ανταγωνιστική μετά από δύσκολες εποχές. Εντάξει, δεν την έφτασε και στην κορυφή ακόμη, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον η διάθεσή του για επενδύσεις είναι πολύ πιο αποδεδειγμένη, καθώς δεν στηρίζεται στα έσοδα έτσι, που μπορεί να είχε ας πούμε αν επενδύσει συνεχώς. Αλλά δεν είναι το θέμα της δικαίωσης, είναι το θέμα ότι εφόσον αποδεικνύεται ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε δίκιο, έχουμε περισσότερο, αν θέλετε, κύρος να απαιτήσουμε και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ώστε από εδώ και πέρα να πάμε με καλύτερους όρους στο πρωτάθλημα. Και αυτό το πράγμα είναι που στην ουσία έχει το μεγαλύτερο νόημα στην τοποθέτηση του κ. Σαββίδη, ότι εφόσον αποδείχτηκε ότι όσα λέγαμε μέχρι τώρα φαίνεται να είναι σωστά, δεν μπορούμε να μπούμε πάλι να ξεκινήσουμε μία σεζόν με τους ίδιους όρους. Είναι αδιανόητο και δεν έχει κανένα νόημα να παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα μόνοι μας, χωρίς κόσμο στις κερκίδες, γιατί και ο κόσμος φεύγει από όλο αυτό. Τα έσοδα μειώνονται, δεν έχει καμία λογική, είναι ένας φαύλος κύκλος. Εφόσον λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, που η ποινική δικαιοσύνη με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της βλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν κατηγορούμενοι, θα πρέπει και η ΕΠΟ να πάρει, οι ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς, οι καινούργοι κατά πάσα πιθανότητα, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να κάνουν ένα μίνιμουμ αλλαγών, ένα μίνιμουμ για εκείνους αλλαγών, ώστε να δείξουν τουλάχιστον ότι έχουν μια διάθεση να πατήσουν πάνω σε αυτά τα ευρήματα και να εξηγιανθούν έστω με δικές τους ενέργειες. Νομίζω όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Περιγράφεις. Θα πάρουν πολύ χρόνο και σε όλο αυτό το χρόνο το ποδόσφαιρο θα απαξιώνεται όλο και περισσότερο μέχρι να βγουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων εδώ. Περιγράφεις εν πολύ σε, νομίζω, κομμάτια ενδεχομένως και από τη χθεσινή κουβέντα που υπήρχε μεταξύ των τριών ισχυρών ανδρών του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Εκείνο που θα θέλαμε ίσως να γίνει λίγο περισσότερο σαφές είναι ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, αν μπορούμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, που θέτουν και ο ΠΑΟΚ, τον οποίο εκπροσωπείς σήμερα, αλλά και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στο ενιαίο μέτωπο ουσιαστικά το οποίο έχουν απέναντι στα θεσμικά όργανα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτουν για ένα καλύτερο πρωτάθλημα, ώστε να μην αμφισβητηθεί ενδεχομένως η παρουσία τους στην επόμενη διοργάνωση. Εντάξει, και επειδή οι ποδοσφαιρικές συνεργασίες έχουν στην κοινή γνώμη ποινικοποιηθεί, αν θέλετε, από την εποχή του Πάλε Ποτέ ΠΟΚ και στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι ανταγωνίστριες. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Και για τις τρεις ομάδες που μιλάμε, είναι ανταγωνίστριες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Διεκδικούν τους τίτλους και για τον λόγο αυτό λοιπόν, αυτό δεν θα σταματήσει, αλλά είναι προς συμφέρον και των τριών. Οι όροι του ανταγωνισμού να είναι καθαροί, να είναι ξεκάθαροι, να εξυπηρετούν ας πούμε την ανάγκη για ισονομία, δικαιοσύνη και καθαρό ποδόσφαιρο. Μόνο τότε θα μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους μέσα στα γήπεδα και μόνο όπως οφείλουμε απέναντι και στο φιλάθλο κοινό. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι μεμπτό το να μιλούν αυτή τη στιγμή οι τρεις ιδιοκτήτες, ενδεχομένως να γίνουν 13, 23, 33, να γίνουν όλοι οι ιδιοκτήτες και να μιλούν πάνω σε αρχές που πρέπει να εξυπηρετούν για να γίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο
έτσι, αγαπητό κεφάλι στον κόσμο. Θέλω αυτό το πράγμα να είναι ξεκάθαρο. Δεν, είναι, δεν υπάρχουν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Δεν αναζητούμε να γίνουμε χαλίφιδες στη θέση του χαλίφι. Δεν αναζητούμε για ίδιον όφελος να κάνουμε συμφωνίες, ας πούμε, εις βάρος άλλων ομάδων. Αυτό που όλοι και ακόμη αν θέλετε και μέσα από τις διαφωνίες μας προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι ο ανταγωνισμός μας την επόμενη μέρα, όταν πια νομοτελειακά καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε με τη μία οδό είτε με την άλλη, θα πρέπει να είναι πάνω σε πολύ συγκεκριμένους κανόνες και κανόνες αυτοπεριορισμού, γιατί η έλλειψη κανόνων και η έλλειψη, αν θέλετε, διάθεσης να τηρηθούν οι κανόνες είναι που δημιουργεί τις παθογένειες και βρίσκουν χώρο όποιοι νομίζουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν παράθυρα και παρανομίες, να λιώσουν τους κανόνες του ανταγωνισμού. Κυριάκο, ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα να κάνω. Ναι. Πριν από λίγο είχαμε την κυρία Μπαλωμένου, την νομική σύμβουλο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία μας είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά του για να παράσχει βοήθεια στην UEFA και να την ενημερώσει ουσιαστικά για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο από την πλευρά του ΠΑΟΚ? Δεν θα σας απαντήσω ευθέως. Και θα σας πω ότι στη συγκυρία που έχουμε ζήσει τον τελευταίο χρόνο και την εμπειρία που έχουμε μαζέψει, είναι φαίνεται ότι κάθε προσπάθεια να δεσμεύσει ή μάλλον να καθοδηγήσει τις ενέργειες που θέλει να κάνει η UEFA έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Λειτουργούν αντιδραστικά. Είμαι σίγουρος ότι η UEFA είτε το ενημερώθηκε από τις ενδιαφερόμενες ομάδες, είτε ενημερώθηκε από το διεθνή τύπο, είτε ενημερώθηκε από πολύ συγκεκριμένους και ειδικούς ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν για την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, την ξέρει από το, ίσως καλύτερα και από ό,τι την ξέρουμε εμείς. Έχουν τις προσβάσεις και είχαν και τα ερεθίσματα να το κάνουν. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι βοηθάει τη διαδικασία να προαναγγέλνουν οι ομάδες τις κινήσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν το δίκαιο τους. Είτε αυτό θα γίνει μέσω της Ομοσπονδίας, είτε μέσω της Πολιτείας, είτε μέσω της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Δεν πιστεύω ότι κάνει καλό να δεσμεύει κανείς ή να προαναγγέλει κανείς ότι η FIFA μετά από καταγγελίες θα κινηθεί. Η FIFA έχει, έχει δικούς τους ρυθμούς, δικούς τις, αν θέλετε, ηθικούς κώδικες. Νομίζω ότι κάποια στιγμή τα πράγματα φτάνουν στο σημείο ώστε ακόμη και να μην θέλει κάποιος θα πρέπει να ασχοληθεί. Και, φαντάζομαι ότι η κοινή λογική και η κοινή γνώμη θα ήθελε όλο αυτό να τηρηθεί και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι και η δική σας προσπάθεια πια θα πρέπει να είναι η ενεργοποίηση της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, της ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Νομίζω ότι από εκεί πλέον πρέπει να έρθουν οι εξελίξεις, γιατί οι άλλοι θα είναι αρκετά χρονοβόρες και με το σκηνικό το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή με τους περιοριστικούς όρους, με τις κατηγορίες και με τη δυσπιστία που υπάρχει για το ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται σωστά, μάλλον με τη σιγουριά πια ότι δεν διοικείται σωστά, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ποδόσφαιρο την επόμενη σεζόν. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι η ενέργεια όλων πια, εφόσον τα πράγματα στην ποινική δικαιοσύνη έχουν πάρει το δρόμο τους, η ενέργεια όλων θα πρέπει να είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του για οι θεσμοί του, οι άνθρωποι που τους υπηρετούν, θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις για το αν μπορούν να κάνουν έτσι ένα ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται έτσι. Υπάρχουν άξονες στην ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, στη διοικησία και στη διοίκηση της ΕΠΟ που πρέπει και κατ' επέκταση όλων των άλλων θεσμών που αφορούν το πρωτάθλημα που πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να αλλάξουν άμεσα σε μια βάση εντυμότητας, καθαρότητας και ισονομίας. Αν δεν γίνει αυτό, βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, γνωρίζοντας και κάποια πράγματα τα οποία δεν ανακοινώνονται, βλέπω πάρα πολύ δύσκολο ότι μπορεί να γίνει πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ να έχεις. Αρκετά σημαντική η παρέμβαση του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να το κάνει πιο ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ, το είπε και το απόγευμα το αφεντικό της ομάδας, ο κ. Σαββίδης, αμφισβητεί υπό αυτές τις συνθήκες την παρουσία του στο επόμενο πρωτάθλημα. Το έχουν αποφασίσει. Στα μάτια πλέον είναι αποφασισμένο, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι μια θέση που είναι μεμονωμένη του ΠΑΟΚ, ούτε του Παναθηναϊκού, όπως διέρευσε χθες. Ούτε φωτοβολίδα είναι. Ναι. Είναι μια απόφαση. Και νομίζω συμπλέκει η ΑΕΚ. Ναι. Θα μάθουμε σε λίγο. Το έριξε πάντως πρώτος στο τραπέζι ο Ιβάν Σαββίδης πριν από μερικούς μήνες και νομίζω ότι σιγά σιγά βρίσκει πολύ πρόσφορο διάδαφος και στην πλευρά του Παναθηναϊκού και στην πλευρά της ΑΕΚ. Το χρονοδιάγραμμα των κινήσεων μένει να μάθουμε. Πότε θα έχουμε τις επόμενες τώρα εξελίξεις για αυτό το ζήτημα. Πόσο συμπτωματικό. Δεν είναι κάτι απλό, έτσι πρέπει να κάνουν. Είναι, ναι, δεν είναι. Είναι επανάσταση δηλαδή αυτό. Βέβαια. Πρέπει να οργανωθεί με έναν τρόπο. Υπάρχουν και συνέπειες, βέβαια. Πόσο συμπτωματικό θεωρείς ότι είναι στα μάτια το timing
που επιλέχθηκε να γίνει δηλαδή λίγες ώρες πριν την απολογία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον ανακριτή. Γενικά εγώ δεν πιστεύω στις συμπτώσεις, οπότε δεν είναι καθόλου συμπτωματικό. Αυτό τουλάχιστον κατάφερα και να μάθω και χθες και σήμερα, ότι ήταν μια συνάντηση που είχε άμεση συνάρτηση και με το τι θα συνέβαινε σήμερα ή τις πληροφορίες που, που είχε κάθε πλευρά, που θα πήγαινε το πράγμα και από εκεί πέρα βέβαια να συντονίσουν και τη δράση τους για το από εδώ και πέρα, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό το από εδώ και πέρα. Αυτό που... Ποια λίγα από τις δύο θα παρακολουθούσες αν ήσουν φίλαθλος, δηλαδή τη λίγα στην οποία θα συμμετέχουν Ολυμπιακός και κάποιες ομάδες τις οποίες πάνω κάτω γνωρίζουμε, ή τη λίγα του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω και ποιων άλλων ομάδων, αν θα μπορούσαν να είναι και άλλες ομάδες από τις άλλες κατηγορίες. Το πήγες παρακάτω πολύ. Υπάρχει... Πρέπει να διαλέξουμε. Έτσι, κοίταξε να δεις. Πρέπει να πεις κάποιον ουδέτερο σε αυτό, έτσι, γιατί ο καθένας σου πει την ομάδα μου θα παρακολουθήσω. Τότε θα έχουμε μεγάλο διαχωρισμό, πάνω από το 50-50. Πάντως, αν βλέπαμε, εγώ λέω ότι αν βλέπαμε αυτές τις τρεις ομάδες, το ΜΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, να φτιάχνουν ένα πραγματικό μπλοκ, ας το πούμε έτσι, νομίζω ότι εκεί θα ζορίζονταν οι υπόλοιπες ομάδες. Όχι, δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, μιλάω για τις υπόλοιπες ομάδες να πάρουν μια θέση. Είναι και μία από τις πρώτες κινήσεις που προτίθεται να κάνουν οι μεγάλες ομάδες, αυτές οι τρεις μεγάλες ομάδες, να αρχίσουν επαφές με τους υπόλοιπους. Να δουν αν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει δυνατότητα και, από την πλευρά τους να απεμπλακούν από αγκυλώσεις του παρελθόντος και να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου με καθαρά χέρια και καθαρά πόδια. Σωστό. Μακάρι. Μακάρι, γιατί τα λόγια είναι ωραία. Στην πράξη θα δούμε πώς θα... Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε σε πολύ λίγα λεπτά και την άποψη του Ανδρέα Δημάτου, του καλού συναδέλφου και υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕΑΕΚ. Υπάρχουν στο μεταξύ ερωτήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να τα απαντήσουμε κιόλας. Είναι και πολλά. Ο Ντόγκας 21 λέει να γίνουν όμορφες οι Κυριακές μας. Μόνο κάντε μεγάλο το κελί να χωρέσουν πολύ. Αργούμε για το κελί. Πολύ. Ο Χάρης 13 λέει: υπάρχουν και ξένες ομάδες που παίζουν το Champions League και έχουν ένομο συμφέρον να καταγγείλουν τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρό τους. Τι εννοεί? Ίσως ομάδες που, αν βγει ο Ολυμπιακός, θα ανέβουν ένα γκρουπ στη βαθμολογία, να... θα ανέβουν στα γκρουπ πραγματικότητας, δεν ξέρω. Παίζει αυτό. Ναι. Όπως θα έχει και ενδεχομένως να έχει συμφέρον και η ομάδα που θα κληρωθεί. Α, όχι, ο Ολυμπιακός πάει κατευθείαν στους ομίλους, δεν το ξέρω αυτό. Μάντο Καπέλο του Ασβεστά θέλει σχολιασμό από Γιάννη Αυλακιώτη. Δεν θα τον κόβει το ράπτο, θέλει και Αυλακιώτη. Όλα από την πρώτη εκπομπή δεν γίνεται. Ναι, σιγά σιγά. Είναι για το γυαλί πάντως ο Αυλακιώτης. Θέλω να τον βγάλω. Ναι. Γενικά υπάρχουν πολλά σχόλια σήμερα για το Καπέλο σου. Έχει κάνει αίσθηση. Ναι. Καλή αίσθηση. Νομίζω, ναι. Και επίσης για τον Μπλουζάκη σου υπήρχαν πριν συγχαρητήρια. Τα σπάει το μπλουζάκι των Κις. Να είναι καλά. Με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξης ότι ένας συνάδελφος από την Τουρκία, με αφορμή το ζήτημα της Φενέρ, που επικοινώνησε, δεν μου λένε βέβαια το όνομά του, η Γαλατά είναι, λέει, εκείνη που πήγε τη Φενέρ στην UEFA και στο ΚΑΣ, στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, με έγγραφα, και στη συνέχεια η UEFA απέκλεισε τη Φενέρ. Οπότε, λέει, υπάρχει δικασμένο για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ναι. Πρέπει πάντως να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει και το ΚΑΣ. Δεν σταματάνε όλα. Έτσι δεν είναι, Άρη? Ναι, βέβαια, είναι το ανώτατο διαιτητικό δικαστήριο. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν η UEFA αυτή τη στιγμή, με όσα μέτωπα μπορεί να έχει ανοιχτά και με την ιστορία. Ήθελε να ανοίξει ένα κόμμα. Θα ήθελε να ανοίξει ένα κόμμα. Ακριβώς. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Να πάμε δηλαδή στις ομάδες από τις οποίες θέλουμε να πάρουμε, να φουγκραστούμε τις απόψεις τους. Τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση που επικρατεί, και έχουμε στη γραμμή τον Ανδρέα Δημάτο. Καλησπέρα. Ανδρέα, καλησπέρα. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις για σένα. Νομίζω ότι όλοι οι αναγνώστες μας ή οι τηλεθεατές μας σε γνωρίζουν αρκετά καλά. Απλά πλέον από το νέο ρόλο του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕΑΕΚ, θα θέλαμε να ακούσουμε ποια είναι η αίσθηση που επικρατεί στην ΑΕΚ για όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες με την εγκληματική οργάνωση, αλλά και την κορύφωσή της σήμερα με την απολογία του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ούτως ή άλλως, εδώ που τα λέμε, δεν αλλάζει κάτι σήμερα δραματικά. Είναι βέβαια μια εξέλιξη δικαστική, εξαιρετικά σημαντική. Και ως ΠΑΕΑΚ σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε ποτέ να σχολιάσει ούτε δικαστική εξέλιξη, ούτε δικαστική απόφαση, πόσο δε μάλλον μια συγκεκριμένη εξέλιξη στην πορεία αυτής της διαδρομής. Θα έλεγα και μια μεμονωμένη εξέλιξη στην πορεία αυτής της διαδρομής, που φαίνεται ότι θα είναι ακόμα πολύ μεγάλη. Και το λέω αυτό γιατί δεν περίμενε κανείς, είτε μιλάμε για την ΠΑΕΑΚ είτε μιλάμε για τον απλό φιλαθλό της όποιας ομάδας, παρακολουθεί εδώ και πολύ καιρό τα τεκτενόμενα και ούτως ή άλλως δεν περίμενε ούτε καν την δικαστική διερεύνηση για να διαπιστώσει ότι κάτι, ή μάλλον πολλά, αλλά ας πούμε κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και ότι δεν μπορεί να αφήνει κανέναν ικανοποιημένο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για πραγματική κάθαρση. Και όταν λέμε πραγματική κάθαρση, δεν εννοούμε το ποιος θα τιμωρηθεί τώρα, το ποιος θα τιμωρηθεί μετά ή ποιες θα είναι οι δικαστικές αποφάσεις, ή πολύ περισσότερο το πώς θα γκρεμιστεί ένα σύστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα για να χτιστεί ενδεχομένως ένα άλλο σύστημα αύριο. Ο στόχος όλων, και της ΠΑΕΑΕΚ βεβαίως, και έχει εκφραστεί και πολλές φορές κατά το παρελθόν, είναι ένας και μόνος. Είναι ένα ποδόσφαιρο καθαρό, ένα ποδόσφαιρο τίμιο, μια αποκατάσταση της τάξης, έτσι ώστε, ας μην γελιόμαστε, να αρχίσει και πάλι ο κόσμος να ενδιαφέρεται και να ασχολείται πραγματικά με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μονόδρομος. Σωστά. Η κάθαρση είναι μονόδρομος και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινείται η ΑΕΚ μαζί με τον ΠΑΟΚ, μαζί με τον Παναθηναϊκό και σε ένα κοινό, σε ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο παρότι είναι ανταγωνιστές, νομίζω ότι του τιμά το γεγονός ότι βλέπουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι μονόδρομος. Δεν θα το έλεγα μέτωπο. Είναι λογικό να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες και είναι λογικό ότι για να υπάρξει αυτή η συνεργασία και για να θεμελιωθεί η όποια συνεργασία στην οποία πρέπει να βρίσκονται όλες οι ομάδες, αφού έχουν άλλωστε στον ίδιο χώρο κινούνται ως ανώνυμες εταιρείες, άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Και η ουσία δεν είναι μόνο η κάθαρση. Η ουσία είναι η επανίδρυση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι νέες δομές, ο νέος τρόπος λειτουργίας, η νέα ομοσπονδία, είναι πράγματα όλα αυτά που πρέπει να γίνουν από την αρχή και κακά τα ψέματα είναι και αφελές για όποια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, για όποιο σύλλογο θα περιμένει την καλύτερη μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Η καλύτερη μέρα έρχεται μέσα από τον σχεδιασμό ενός καινούργιου τοπίου στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τις ίδιες ομάδες. Αφού βεβαίως εννοείται και χωρίς κανείς να υποτιμά το έργο της δικαιοσύνης ή την τιμωρία των όποιων ενεργειών κριθούν ότι ήταν παράνομες όλα αυτά τα χρόνια και ακουμπούν συγκεκριμένες διατάξεις του ποινικού κώδικα. Αυτό βέβαια δεν θα το κρίνει ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Παναθηναϊκός στο ΠΑΟΚ, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη και μόνο. Μάλιστα. Πάντως σχεδόν ευθέως, Ανδρέα, εμέσως στην πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζουν τη συμμετοχή τους στο νέο πρωτάθλημα. Νομίζω συντάσσεται και η ΑΕΚ αυτό, αυτή την αίσθηση μου έχει δώσει. Αλλά θα ήθελα την άποψή σου. Δεν είναι κάτι το ξεκάθαρο από πλευρά ΑΕΚ σαν θέση, ούτε είναι καθορισμένη. Επαναλαμβάνω και πάλι, το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι ένα και μόνο. Είναι όχι το πώς θα φύγει από τη μέση όποιος σήμερα ισχυρός, το όποιο σημερινό σύστημα που ήρθε να αντικαταστήσει ένα προηγούμενο σύστημα, όχι το πώς θα μοιραστεί η τράπουλα πλέον μεταξύ μας, να δούμε ο καθένας τα κομμάτια που μπορεί να πάρει από όλο αυτό το πράγμα, αλλά μια επαναθεμελίωση όλων των, από την αρχή, των δομών του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι που ζητάει και ο Έλληνας φιλάθλος. Δεν είναι ότι το ζητάει μόνο η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αφουγκράζονται το τι νιώθει ο Έλληνας φιλάθλος. Θέλουν επανίδρυση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ας μην γελιόμαστε, είναι και το συμφέρον των ομάδων αυτό. Είναι το συμφέρον των ομάδων να υπάρχει η εναλλαγή, εναλλαγή των ομάδων οι οποίες θα κυριαρχούν με βάση το αγωνιστικό του προφίλ. Να υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, να μην υπάρχει μονοτονία. Είναι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και το προϊόν πρέπει να προσελκύσει. Το προϊόν δεν είναι ξεχωριστό από τον κόσμο. Διότι αν μείνει ξεχωριστό, θα μείνει σκέτο, μόνο και έρημο. Και κακά τα ψέματα, είναι τόσο συνηθισμένο
δεν είναι ο φύλαθλος πελάτης. Δεν μιλάμε για έναν απλό πελάτη που αν θα μπει ή δεν θα μπει στο μαγαζί σου. Μιλάμε για έναν μηχανισμό ο οποίος πρέπει να λειτουργεί μαζί. Και αυτή τη στιγμή είναι αποκομμένο το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, από την πλατιά μάζα των φιλάθλων του. Ενώ κανονικά και λόγω και των δύσκολων συνθηκών που περνάει ο κόσμος για άλλους βεβαίως λόγους το τελευταίο διάστημα, θα ήταν και μια πάρα πολύ καλή διέξοδος το ελληνικό ποδόσφαιρο, που βεβαίως δεν μπορεί να είναι με τα τωρινά δεδομένα. Ανδρέα, μια τελευταία ερώτηση. Αν και η ΑΕΚ ενδεχομένως να μην έχει απολύτως ένομο συμφέρον στην περίπτωση της UEFA και της παρέμβασης UEFA στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεδομένου ότι δεν κυνηγάει να πάρει τη θέση κάποιας ομάδας σε διεθνή διοργάνωση, ποια είναι η αίσθησή σου, δεδομένου ότι είσαι ένας από τους ρεπόρτερ, από τους πιο αξιόπιστους ρεπόρτερ που υπήρξαν τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον στο δικό μας το συνάφι, στα θέματα της UEFA. Ποια είναι η αίσθησή σου, τι ακριβώς επικρατεί στην UEFA, ασχολούνται με όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προτίθονται να παρέμβουν? Ότι ασχολούνται, ασχολούνται. Αλλά ένας οργανισμός σαν την UEFA, σε οποιοδήποτε θέμα παρέμβασης, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Εδώ υπάρχει ένα οξύμορο όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ότι το πράσινο φως για να επέμβει ή να ασχοληθεί η UEFA με τα τεκτενόμενα στο ποδόσφαιρο κάθε ευρωπαϊκής χώρας, το δίνει, το ανάβει η οποία ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Εδώ βεβαίως υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα στην ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, και δεν είμαι εγώ αυτό που θα το πω. Δεν είναι θέμα καχυποψίας του κόσμου, είναι και θέμα πλέον απτών, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο. Υπάρχουν αποδείξεις πρόβλημα για αυτό, ναι, ακριβώς, που ακουμπάει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το τι μπορεί να κάνει μεμονωμένα ο κάθε παράγοντας, παύλα πρόεδρος, παύλα μεγαλομέτοχος μιας εταιρείας, σε κάθε περίπτωση μπορούμε να το έχουμε. Το ζητούμενο είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός, ο εποπτικός μηχανισμός, η ηγεσία του ποδοσφαίρου, που δεν είναι άλλη από την Ομοσπονδία, να είναι εκείνη η οποία μπορεί να ελέγξει. Η UEFA λοιπόν δεν θα ενημερωθεί ποτέ ούτε καφενιακά ούτε κουτσομπολίστικα, αλλά μέσα από τα επίσημα, ας πούμε, η έκφρασή μου είναι αδόκιμη, από τις επίσημες διόδους ενημέρωσης, που μπορεί να είναι η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, μπορεί να είναι η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία φυσικά δεν είναι ότι σε καμία περίπτωση η UEFA δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ή να μην είναι συνομιλητής της δικαιοσύνης μιας χώρας η οποία είναι μέλος της, ή από εκεί και πέρα υπηρεσιών που δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργούν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα ως προς την επίσημη ενημέρωση της UEFA, προκειμένου να επέμβει ή να διευκρινίσει ορισμένα πράγματα σχετικά με τις ομάδες. Θα το δούμε αυτό. Δεν ξέρουμε καν αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι έχουν αναφέρει οι ομάδες στην αίτηση για τη συμμετοχή τους, οι ομάδες που μετέχουν στα κύπελα Ευρώπης. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, για την ΑΕΚ τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά από τις υπόλοιπες ομάδες. Και αυτό γιατί η ΑΕΚ απήχε λόγω των δικών της προβλημάτων τα δύο τελευταία χρόνια από την καρδιά του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, πριν από μερικές μέρες, οριστικοποίησε την επιστροφή της, και βεβαίως σιγά σιγά είναι δεδομένο πλέον ότι και επίσημα θα σχηματοποιήσει και την άποψή της αλλά και την παρέμβασή της στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω, Ανδρέα, είναι ότι η ΑΕΚ δεν πλήρωσε τα σπασμένα μόνο των δικών της οικονομικών ατασταλιών τα τελευταία δύο χρόνια, που προφανώς και έγιναν λάθη. Πλήρωσε και εγκληματικές οργανώσεις που υπήρχαν στο παρελθόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί οι εγκληματικές οργανώσεις δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά και ουρανοκατέβατες τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια στην Ελλάδα. Γιατί όλα ξεκίνησαν από το χαμένο πρωτάθλημα, όπου άλλαξε και την ιστορία της ΑΕΚ. Αυτά είναι δεδομένα και είναι καταγεγραμμένα. Απλώς στην παρούσα χρονική στιγμή, επειδή ακριβώς η ΑΕΚ έχει ακόμα και τις πληγές της ανοιχτές, αλλά και κουβαλάει ένα πολύ βαρύ στίγμα, διότι ναι, μεν μπορεί να έκανε και να προχώρησε μια αυτοκάθαρση, αλλά για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, τα δύο χρόνια της παρουσίας σε ΓΑΜΑ Εθνική και Football League αποτελούν ένα πραγματικά σκοτεινό τούνελ στην ιστορία της. Αυτό που κυρίως έχει να αναλογιστεί, παρακολουθώντας βεβαίως όλα τα υπόλοιπα και γνωρίζοντας πράγματα και έχοντας τη δυνατότητα να παρέμβει σε καταστάσεις, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα που είναι λογικό ότι θα επανακτήσει τη φωνή της στα κέντρα αποφάσεων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέρα όμως από αυτό, στην παρούσα χρονική στιγμή οφείλει κάθε μέρα να αντιλαμβάνεται και να βάζει πάνω απ' όλα τα δικά της λάθη, προκειμένου να μην τα επαναλάβει, και από εκεί και πέρα βεβαίως
να παρέμβει και στο υπόλοιπο ελληνικό ποδόσφαιρο στην κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, του να γίνει και πάλι κανονικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλό βράδυ. Έχουμε αυτό. Ακόμα δύο εκκρεμότητες, αλλά θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Να ξαναπαίξουμε λίγο το βιντεάκι, γιατί το ζητάει εδώ ο κόσμος. Να το δούμε, έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το δούμε σε καλύτερη εικόνα και ήχο από ό,τι το είδαμε πριν. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το ξαναδούμε το γύρο κοπτοράπτη τι έφτιαξε. Ακούσαμε το τραγούδι της ημέρας, αφιερωμένο από τον Κοπτοράπτη, στα πρόσωπα των τελευταίων δύο ημερών, τους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε όμως γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε το Σταύρο Κόλκα, αν τον έχουμε. Σταύρο, μας ακούς? Σας ακούω. Ως αρέσει ο κανονικός, δεν τα μοντάζει. Ήταν κανονικός, λες, ο. Όχι, να χορεύει έτσι μια φορά, σε ένα τρανσπάρτι, στοιχείο. Μάλιστα. Σου άρεσε, ήταν καλό. Ήταν αυτό, δεν ξέρω, αλλά δεν ήξερα από εδώ. Ήταν καλό πάντως. Πολύ καλό, φίλε. Ωραία. Θα πού ο Ασβεστάς έφυγε. Ο Ασβεστάς έφυγε, για την ακρίβεια τον απήγαγαν λίγο πριν. Τον απήγαγαν από την εφημερίδα όμως, γιατί πρέπει να γράψει για να κλείσει κάποια στιγμή και η εφημερίδα. Εντάξει, είναι σαν του Κίστα βάφεται σε κάποια φάση για να κυκλοφορεί. Τι πες, δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Σαν του Κίστα βάφεται, λέω, για να κυκλοφορεί σε κάποια φάση. Μη λες τέτοια, μη λες τέτοια. Λοιπόν, Σταύρο, τι κλίμα επικράτει στις τάξεις σου, για να μην πω του ΠΑΟΚ, λέω στις τάξεις σου. Εγώ είμαι άλλο κομμάτι του ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι ο ανεπίσημος. Ναι. Είμαι απέναντι. Όχι ότι υπάρχει διάθεση αντιπολίτευση κτλ. Αλλά ξέρει σε άλλη νοοτροπία. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι και λίγο δύσκολο στην εποχή Σαββίδη. Είναι άλλη κουλτούρα του. Εμεί προσπαθούμε να κρατήσουμε τι παραδόσει. Εντάξει, και ο Κυριάκος είπε κάποια πράγματα πριν. Ναι. Είναι αυτό το κλίμα, είναι γεγονό ότι δεν έχει κανένα νόημα να συμμετέχουμε σε ένα πρωτάθλημα που το μόνο που προσφέρει είναι υψηλή πίεση και πρόθυρα κεφαλικού. Δηλαδή, εγώ αυτό που έπαθα φέτο στην Καλονή στα 40 μου χρόνια. Δηλαδή πίστευα ότι είμαι κοντά να μείνω στον τόπο. Και δεν κάνω πλάκα τώρα. Δηλαδή βρίσκομαι με τον Μίτσιο στο Καλονί ΠΑΟΚ. Και σε πολλά άλλα. Και να ήταν ο μόνος, ε. Ναι, μα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι θα έρθουν τώρα όλοι όσοι θα ακούνε, εν πάση περιπτώσει, και είναι από την απέναντι πλευρά και θα λένε ότι ο Κόλκας φωνάζει ότι του έκλεψαν το πρωτάθλημα ενώ τερμάτισε, ξέρω εγώ, 20-25 βαθμούς πίσω. Και στα play-off δεν έκανε νίκη σε 6 αγώνες. Λες και έχει σημασία, ας πούμε, σε πόσους βαθμούς θα τερματίσεις τελικά, όταν εκείνη τη στιγμή που μπορεί να το διεκδικήσεις το πρωτάθλημα, νιώθεις να σου κόβουν τα πόδια. Εγώ δέχομαι, Βασίλη, να το πούνε αυτό το πράγμα, αν εγώ δεν κάνω κριτική στην ομάδα μου για την αγωνιστική της εικόνα. Είναι και αυτή η παράμετρος. Εντάξει, εμείς εντοπίζουμε από την αρχή της χρονιάς τις αδυναμίες, ακόμα και όταν ήμασταν πρώτοι. Υπάρχουν τα κείμενα, τα έχεις διαβάσει. Δεν τίθεται θέμα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αν εγώ λέω αυτός ο κωμικός, γιατί κωμικός ήταν ο ΠΑΟΚ φέτος, σε επίπεδο προγραμματισμού, οργάνωσης, δομής, ρόστερ κτλ. Ωραία, αυτός ο κωμικός ΠΑΟΚ είχε τις διαιτησίες του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός τις διαιτησίες του ΠΑΟΚ, εντάξει, θα ήμασταν 5 βαθμούς πάνω εμείς. Γιατί άμα κάτσουμε και αναλύσουμε και λίγο τη δομή, την ποδοσφαιρική του Ολυμπιακού, υπάρχει ένας Λοπέρντο και ένας Τζόρι Ντομίνγκες και από εκεί πέρα το χάος, εντάξει. Με τον Μαζουακού να μου τον έχουν ροπέρτο κάρο στο πιο σκούρο από την αρχή τη σεζόν. Και ήταν πάτε σκυλιά λέσπη. Τον ήθελε η Ίντερ και η Ρώμα και η. Όλα όσα συζητάμε τώρα άπτονται τη εγκληματική οργάνωση.
Εγώ πάντα βάζω το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα, γιατί εκεί είναι η βιτρίνα ακόμα και της κλιματικής οργάνωσης, Βασίλη. Ναι. Δηλαδή, εκεί γίνεται το ταλαβέρι. Δεν δίνει ένα πέραντιο σπάθαση στον ΠΑΟΚ πέρσι στα Γιάννενα και κάνει να παίξει 9 αγωνιστικές. Τι μήνυμα παίρνουν οι υπόλοιποι? Ναι. Κάνει ο Μίτσιος όργια στην Καλονή και έχει να χάσει μεροκάματο από τότε που έχει να χάσει και ο παππούς Κάστρο στην Κούβα. Εντάξει, δηλαδή είναι μερικά πράγματα που δεν είμαστε χαζοί. Έχουν καταγραφεί, υπάρχουν μηνύματα που περνάνε στους διαιτητές, οι οποίοι βολεύονται με αυτά. Μην τους βγάζουμε για αυτούς απ' έξω. Εντάξει, βολεύονται με τα μηνύματα που περνάνε. Δεν, εντάξει, εγώ θα σφίξω 100-0 τους δικούς μας και όλα καλά. Δεν γίνεται έτσι όμως. Σοφά οι τρεις ομάδες που είναι ανταγωνίστριες όντως. Δηλαδή, μην κάτσουμε τώρα και πούμε στη διαδικασία να λέμε ότι οι καλοί φίλοι είναι ο Λαφούζος, ο Σαββίδης και ο Μελισανίδης. Γελάνε και τα τσιμέντα. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν φιλίες. Δεν είναι εγώ, σταμάτης, εσύ, ξέρω εγώ, και να πιούμε ένα καφέ και ένα ποτό. Είναι άλλο το επίπεδό τους. Εντάξει. Δεν υπάρχουν φιλίες εκεί. Υπάρχει ένα προϊόν το οποίο έχει εκφυλιστεί και χάνουν λεφτά κάθε μέρα για να κερδίζει ο ένας. Εντάξει, και όποιος το βλέπει διαφορετικά, νομίζω ότι κάνει λάθος. Και όποιος βέβαια πάει να τη δει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, εντάξει. Και αυτός εκκληματεί. Γιατί νομίζω ότι τα περιθώρια για το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν πλέον. Δεν έχει άλλα περιθώρια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που διαλύθηκε και η εθνική, που ουσιαστικά έδινε άλοθη σε αυτούς εδώ, άλοθη πραγματικά. Εντάξει. Ήταν τυχερή δηλαδή που τότε ο Πιλάβιος διάλεξε τον Σάντος μετά τον Ρεχάκιο και κρατήθηκαν. Είδε τη δίδατη τι έγινε με το που έφυγε ο τεράστιος Φερνάντο. Εντάξει. Αφού διαλύθηκε και η εθνική, δεν υπάρχει κάτι άλλο να διαλυθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα διαλύσαν όλα. Δεν έχουμε και κανένα λόγο να συνεχίζουμε σε αυτό το τέμπο. Σωστά. Σταυρό, έχεις πληροφόρηση? Γιατί φαίνεται ότι ο Σαββίδης είναι ο πιο αποφασισμένος από τους τρεις. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σχετικά με τη μη συμμετοχή του ΠΑΟΚ του χρόνου. Έχεις πληροφόρηση τι σκοπεύει να κάνει? Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο? Γιατί ξέρεις τι, ο κόσμος λέει μια φωτοβολίδα είναι αυτό. Πώς θα το κάνει? Ο Σαββίδης είναι ο πιο Ρώσος από όλους. Είναι η νοοτροπία του αυτή. Κατά τα πάντα, να πει κάτι, λέει αυτό. Ναι. Δεν το φέρνει πέρα δόθε. Ναι. Εντάξει. Και γι' αυτό το παίζει επικοινωνιακά πιο σκληρά. Ναι. Επί της ουσίας, νομίζω ότι και οι τρεις έχουν το ίδιο σκεπτικό. Ναι. Ότι θα το τραβήξουν όσο πάει. Ναι. Εννοείται ότι δεν είναι σε Κυριακή ή χθεσινή. Είναι καθαρά συμβολική η συνάντηση ότι γίνεται παραμονές της επίσκεψης του Μαρινάκη στην Ευελπίδα. Ναι. Ναι. Εντάξει, ψάχνουσα και πριν που τώρα εσύ είσαι απόλυτο δίκαιο. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο Σαββίδης το λέει αυτό. Εδώ μας έλεγε θα μας έξερε τα εθνική άμα δεν χάσουν τα χρέη. Ναι. Να εμβάζονται νίντζα στην τούπα τώρα και τέτοια. Εντάξει, τα έχει αυτά τα επικοινωνιακά. Είναι λίγο Πούτιν σε τέτοια θέματα. Δεν καταλαβαίνει και πολλά. Σταυρό, ναι. Υπάρχει παρέμβαση αυτή τη στιγμή από το Μητροπολίτη Πειραιώς υπέρ του Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και της Εκκλησίας, παιδιά, με βάζετε μπρίζες. Έχει βγάλει και ανακοίνωση. Και με βγάλω παπάς. Όχι δήλωση. Έχει βγάλει και ανακοίνωση. Αληθινή, όχι το απλά κιότι. Ναι, είναι αληθινή, όχι του Γιάννη Τομπλακίδη. Τη γνωρίζεις, είναι δημοσιευμένη στο ΠΑΟΚ 24. Όχι, θα δημοσιευθεί βέβαια, αλλά το πρόβλημά μου δεν με φρενδιάζει, το έχει ξανακάνει. Ναι. Δεν ήταν και στο κόλπο με τα 20 άρικα στην τέτοια, εκείνο τα βίντεο που παίζει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αναφέρει ότι είναι ατεκμηρίωτη. Είναι ατεκμηρίωτη η πρόταση του αντισαγγελέως και γιατί είναι χωρίς ουσιώδη στοιχειοθέτηση και κατά τα αυτά αποβαίνει έολος, αβάσιμος και ανεπέριστος. Δεν με έφυγε και άγγελος, δεν μπορώ να βγάλω το στοιχείο το απέναντι. Να το κοντράρουμε λίγο. Ήθελε λίγο άγγελο τώρα, ναι, η αλήθεια. Είναι. Ήθελε άγγελο τώρα, ναι, να έχει μιλήσει με τους δικούς σας, σφιγμένο μου και μου τσακριντίνε όλοι. Ναι. Σταυρό. Ναι. Επειδή είπες προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ θα το τραβήξει μέχρι τέλους. Είσαι πεπισμένος δηλαδή, δηλαδή ότι δεν θα κατέβει στο επόμενο πρωτάθλημα αν δεν δει τις αλλαγές που θέλει? Εγώ λέω ότι ο Σαββίδης είναι ο τρόπος του τέτοιος που δείχνει, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ θα το τραβήξει μέχρι τέλους. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό που θα γίνει σίγουρα είναι να ανοίξει μια κουβέντα και να επηρεαστούν. Έχει ανοίξει η κουβέντα ήδη, ναι. Ναι, αυτοί που αποδέχονται την κατάσταση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ωραία, υπάρχει ένα συνδρομητικό κανάλι που επενδύει ένα τεράστιο ποσό. Δεν συμμετέχει στην κουβέντα. Υπάρχει ένα ΟΠΑΠ, ο οποίος έχει και εμπλοκή ο Μελισανίδης, εντάξει, που θα κριθεί να δώσει
την κεντρική χορηγία της στο ποδόσφαιρο. Και εκεί δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμη τι παίζει. Τα βαριά τα χαρτιά ακόμη δεν έχουν ανοίξει. Τώρα είμαστε ακόμη σε φιλολογικό επίπεδο και κινούμαστε γύρω από τα δικαστικά. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα φέρουν, θα ασκήσουν πίεση προς πάσα κατεύθυνση. Και η πίεση αυτή τη στιγμή είναι κυρίως η οικονομική, παιδιά, έτσι όπως είναι η αγορά. Δεν υπάρχει άλλη πίεση να ασκήσεις. Αν κοπεί ξαφνικά η χορηγία του ΟΠΑΠ, τι γίνεται? Μπορείς να κάνεις εκτίμηση για τις εξελίξεις? Σε ένα μήνα αρχίζουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ και σε λιγότερο. Το πρωτάθλημα αρχίζει σε 2 μήνες. Όλα αυτά δεν μπορούμε ξαφνικά να σηκωθούμε εμείς το 15 Αύγουστο και να πούμε πρέπει να συζητήσουμε για το που πάμε και τι κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι τα επόμενα συμβούλια της Λίγκας θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί εκεί θα φανεί ποιες είναι οι διαθέσεις. Μην ξεχνάμε ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ νομίζω δεν έχουν μπει στην επέκταση συνεργασίας με την Νόβα. Ναι. Ωραία. Ναι. Μην ξεχνάμε επίσης αυτό που σας είπα με τον ΟΠΑΠ. Οι θηγατρικές, οι φίλοι τέλος πάντων, οι γνωστοί, εντάξει, θα είναι κεφαλιά μεγάλη να χάσουν την κεντρική χορηγία του ΟΠΑΠ. Και άντε, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα βρουν, ξέρω εγώ, μια στοιχηματική να βάλουν στη φανέλα. Οι υπόλοιποι είναι εκεί πέρα, μετά υπάρχει οικονομική ασφυξία και αυτή φέρνει και αλλαγές γενικά στον τρόπο πολιτικής των ομάδων. Όσων τουλάχιστον δεν ελέγχονται 100%. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι οικονομικό θα είναι η πίεση θα είναι οικονομική από εκεί πέρα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τι, να παραιτηθεί η ΕΠΟ? Ποια ΕΠΟ να παραιτηθεί, ρε παιδιά? Εδώ έχουν γίνει πράγματα και θάματα και δεν έχει τεθεί θέμα. Καν. Πράγματα και θάματα έχουν γίνει. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Ξεφωνίζουν και οι πεντάχρονα παιδιά. Και παραμένουν στις θέσεις τους. Και τώρα θα μιλήσουμε τώρα για την ΕΠΟ. Ποια ΕΠΟ? Δηλαδή, πραγματικά μιλάμε για κουκλοθέατρο. Δεν υπάρχει αυτή η ομοσπονδία. Η οποία ξεφυλίστηκε στην υπόθεση Κοντονή, βέβαια. Εντάξει. Μαζί και οι συνεργάτες της εισαγωγικά που μας μιλούσαν για Brexit. Σταύρο, πολλά θα γίνουν από εκεί. Και σίγουρα υπάρχει και πλήγμα στο κομμάτι των δικαστών, εντάξει. Σταύρο, για να κλείσουμε με το θέμα πάλι της εγκληματικής οργάνωσης. Επιστρέφοντας στην βασική ερώτηση της ημέρας, το περίμενες για τον Βαγγέλη Μαρινάκη? 100% σίγουρος. Μα τώρα και με κοεδεύα, θα δει στην Ελλάδα είμαστε και τέτοια, ρε παιδιά, και η Ελλάδα έχει τα όρια της. Είναι αυτό που έγραψε στο σχόλιο σου, ότι ξεπεράστηκαν τα όρια. Ξεπεράστηκε η λεπτή γραμμή. Ξέρεις, σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Όποιος και να σε, ό,τι και να κάνεις, όταν την ξεπερνάς, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μπορεί να ήταν η λεπτή γραμμή πιο ψηλά από ό,τι για μένα και για σένα. Ναι, ναι. Αλλά ξεπεράστηκε. Δεν γινόταν να αφαιθούν τα πράγματα έτσι. Και από τη στιγμή που μπλέχτηκε η ΕΕΠ και υπάρχουν διάλογοι και υπάρχουν τα στοιχεία που συνδέονται και με τα γεγονότα, τι μπορεί να κάνει εκεί το δικαστικό? Και μάλιστα υπάρχει και η απόφαση να εμπλακεί ο Γιώργος Ανδρεάδης, που έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν επηρεάζεται. Και δεν το λέω μόνο αυτό γιατί κατέληξε έτσι η υπόθεση. Από την αρχή καταλάβαμε όλοι, και το συζητούσα και με σένα και με τον Άρη τον Ασβεστά, ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει. Δεν μασάει, ρε, να το πούμε έτσι κοινώς. Δεν μασάει ο άνθρωπος, τι να κάνουμε τώρα? Όχι, είναι στιγμός. Έπεσαν σε τοίχο. Ναι, είναι επαγγελματίας. Ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά. Υπάρχουν και αυτοί στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είμαστε καλή φάρα. Λίγοι και ναι. Τόσο λίγοι που πρέπει να τους επενούμε κιόλας, αλλά νομίζω ότι απλά έκανε σωστά τη δουλειά του. Ναι, έκανε το αυτονόητο, εντάξει, δεν έκανε κάτι. Αλλά είναι τόσο σπάνιο το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα, και εδώ είναι το πρόβλημά της γενικότερα, που τονίζουμε το αυτονόητο. Που σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα είναι. Δεν τρέχει κάστανο, είναι όλα φυσιολογικά. Γι' αυτό ξέρεις, αυτοί που τους χαλάνε τη ζαχαρένια, οι διάφοροι σκερβελέδες του συστήματος, καταλαβαίνεις ότι όλους αυτούς τους αντιμετωπίζουν ως μοιάσματα. Ότι αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πούνε μια αλήθεια παραπάνω, τους εκτιμούν ότι κάνουν υπέρβαση καθήκοντος. Ή ότι εξυπηρετούν συμφέροντα. Εξυπηρετεί συμφέροντα ο Θωμαΐδης, εξυπηρετεί συμφέροντα ο Ανδρεάδης, εξυπηρετεί συμφέροντα ο Κορέας, εξυπηρετεί συμφέροντα το SDNA. Δεν υπάρχει κανένας καθαρός, μόνο αυτή είναι καθαρή στην Ελλάδα. Εντάξει, και αυτοί οικονομικά μας χτυπάνε με τους δικηγόρους, δηλαδή, θα μας τα φάνε όλα στο τέλος. Εντάξει, σωστό και αυτό. Γιατί 300.000 θα πληρώσει ο καθένας στην αγωγή, την καθάρισε την εγγύηση. Πάνω που σου ζήτησα 200.000 για πάω διακοπές, δεν συμβάσει, λίγο δυνατό. Λοιπόν. Εδώ δίπλα θα πήγαινα.
Τώρα βολέψου λίγο με μια μπαρότσαρκα εκεί στα κοντινά σου μέρη. Βρήκα εκεί ένα, του λέω αδερφέ, να σου βάλω διαφήμιση να μου δώσεις 5 μέρες εκεί στο hostel. Εντάξει. Και πισίνα, δεν πάω φαράσα, ίσα ίσα μέχρι εδώ πηγαίνω. Του λέω εντάξει, μου λέει όλα καλά. Μπορείς να κολυμπήσεις και στο Θερμαϊκό φέτος. Ναι, εντάξει, αλλά θα έχω 3 χέρια. Θα ξεκουράζεται και το ένα για να γράφω. Λοιπόν, καλό γράψιμο. Άντε φιλιά. Άντε, καλό βράδυ. Πάντα σπαρταριστός ο Σταύρος. Είτε μιλάμε ιδιωτικά στο τηλέφωνο, είτε είναι επίσημα και στον αέρα. Δεν έχει διαφορά, είναι ακριβώς ο ίδιος. Ακριβώς, ναι. Πάντως όλα γύρω από την ΕΠΟ περιστρέφονται. Εγώ αυτό βλέπω ως κοινή συνισταμένη. Όλοι όσοι μας έχουν μιλήσει σήμερα, αυτό λένε για την ΕΠΟ. Από την ΕΠΟ περιμένουμε κινήσεις πάντως στις επόμενες μέρες, έτσι. Είναι η πιο ομογκή ομοσπονδία νομίζω που υπάρχει. Όχι, λέω περιμένουμε κινήσεις και από την πλευρά του κοινού μετόπου ναι, Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Κάποια πράγματα θα αρχίσουν να μαθαίνονται, να κυκλοφορούν. Ναι. Τι προτίθεται να κάνουν, γιατί αποκλείεται να μαζεύτηκαν και να είπανε, ωραία, πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα νέο μέτωπο. Και τι θα κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουν, κάποιες κινήσεις. Όχι, είχαν δρομολογηθεί κάποια πράγματα για την προηγούμενη συνάντησή του τον Ιανουάριο, αλλά τώρα νομίζω ότι φτάσανε σε ένα καλύτερο σημείο να δρομολογήσουν τις εξελίξεις. Είναι νομίζω σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή για να τρέξουν κάποια πράγματα. Χρήστο, όταν ξεκινούσε πέρυσι τέτοιο καιρό, περίπου τέτοιο καιρό αυτή η ιστορία με το βούλευμα Κορέα που βγήκε στη δημοσιότητα. Όχι. Πίστευες ότι θα έφτανε σήμερα στη σημερινή κατάσταση? Όχι. Ή για να το θέσω λίγο, να το πάω λίγο βήμα-βήμα. Πίστευες ότι θα δημοσιεύονταν κάποια πράγματα από όλα αυτά που συνέβησαν? Όχι. Πάλι όχι. Και το ξέραμε όλοι αυτό. Ακόμη και τώρα βλέπω. Το είπες και στην αρχή της εκπομπής ή λίγο αργότερα, ότι να δούμε. Μέχρι τώρα, μάλλον δεν έλεγαν όλα τα μέσα ενημέρωσης, δεν ανέφεραν όλα τις εξελίξεις, το που πηγαίναμε. Υπήρχαν 1-2 μέσα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με ένα άρθρο που διάβασα σήμερα από τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη, ότι σήμερα είναι και μια νίκη, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, όπου σε πολλά πράγματα το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι να βγει το SDN στον αέρα, βλέπαμε ότι υπήρχε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Νομίζω ότι εάν καταφέραμε να συμβάλλουμε ως προς την δημοσιοποίηση των πληροφοριών και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε ώστε να κατανοήσουν όλοι τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορούσαμε να κάνουμε, και όχι αν τελικά έχουμε 150-200 χιλιάδες μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, βέβαια. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι χρειάζεται να ευλογήσουμε τα γένια μας, νομίζω ότι ο κόσμος έτσι κι αλλιώς έχει καταλάβει, δεν χρειάζεται εμείς να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Μερικοί αναγκάστηκαν να ξυπνήσουν, ας είναι και έτσι. Κάντε αργά. Ναι. Αυτό νομίζω και εγώ πάντως. Ότι πολλοί αναγκάστηκαν. Αναγκάστηκαν. Γιατί ήταν τόσο δυνατή η πληροφορία η σημερινή, η είδηση. Βέβαια, δεν θα μπορούσαν να. Δεν γινόταν. Ναι. Μερικά πράγματα. Πριν βγάλουμε στον αέρα τον Κώστα τον Κετζιτζόγλου, ο οποίος θα κλείσει, με τον οποίο θα κλείσουμε κιόλα στη σημερινή εκπομπή, για να έχουμε και την άποψη και του ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ένας από τους πιο έμπειρους ρεπόρτερ που υπάρχει στην συγκεκριμένη ομάδα. Σταμάτη, ένα ερώτημα που το διάβασα πριν κιόλα, το γράφανε κάποιοι αναγνώστες, είναι. Πόσο πιθανό θεωρείς να έχουμε από τη μία πλευρά τον Παναθηναϊκό να δηλώνει πιθανόν ότι δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο πρωτάθλημα ή να αμφισβητεί στο εμπάσχη περιπτώσει την παρουσία του στο επόμενο πρωτάθλημα και την ίδια ώρα να κάνει μεταγραφές τύπου Ισχέν, τύπου Σιανή, να κυνηγάει το Σιανή και εμπάσχη περιπτώσει έχει και άλλους παίκτες διεθνείς. Δηλαδή, πώς θα πει στον Μπέρκ ότι δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο πρωτάθλημα? Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, συμφωνώ. Αλλά οι περισσότεροι, όσοι ήταν μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό, τα έχουν πει και μόνοι τους. Έχουν κάνει δηλώσεις όλοι. Και ο Μπεργκ και ο Πράνιτς στην Κροατία και πολύ πρόσφατα ο Σίλντεφελντ έχουν μιλήσει όλοι για αυτό που βίωσαν. Τώρα, πώς θα πεις τον Εσχέν, ειδικά ότι σε φέραμε εδώ από την Ιταλία και από τη Μίλαν για να μην παίξεις, εκτός και αν το δει διακοπές, ας πούμε, θα κάνει διακοπές στον Παναθηναϊκό. Πάντως υπάρχει και ο αντίλογος αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός κινήθηκε, και μιλάω για τον Παναθηναϊκό γιατί αυτό ξέρω. Κινήθηκε διαφορετικά φέτος στις μεταγραφές και μιλώ κυρίως για την οικονομική συνεισφορά και εισφορά στην υπόθεση με τον Εσχέν και σε αυτά που θα δώσει τώρα για το στόπερ, γιατί ίσως βλέπει λίγο πιο μπροστά, ίσως δηλαδή σκέφτεται το Champions League, τους ομίλους. Τι πιθανότητες θα έδινε σήμερα? Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Γιατί βλέπω πώς λειτουργεί η ΕΠΟ, πώς δεν λειτουργεί η ΕΠΟ και βλέπω και τι κάνει η UEFA. Δεν θα δίνω πολλές πιθανότητες. Δεν θα ψήφιζα υπέρ του Παναθηναϊκού σε αυτή τη μάχη. Ωραία. Για να είμαστε ειλικρινείς.
Για πάμε να ακούσουμε το Κώστα Κιδετζόγλου. Κώστα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα στη Ρόδο? Ωραία, μια χαρά εδώ πέρα. Θα σε είχαμε εδώ σήμερα, αλλά... Ναι, μας έφυγες λίγο μακριά. Τηλεφωνικά. Τα νέα φτάνουν όμως, εντάξει. Είναι τόσο δυνατά. Έφτασαν τα νέα στη Ρόδο? Κάτι είδα. Πού, το διάβασες στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης? Ναι, γιατί ρε παιδιά, αφού το έχουν όλα τα μέσα. Τώρα τα γράφουν όλα, ε. Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα. Τι εκτιμάς? Λοιπόν... Τελικά όπως είχες γράψει κάποια στιγμή, τη δίκη την έκανε ο Θωμαϊδής? Όχι, παιδί μου, διαβάζοντας ας πούμε τα μέσα του Ολυμπιακού, πίστευες ότι όλα αυτά που βγαίναν στη δημοσιότητα ήταν, τα έβγαζε ο Κυριάκος, δεν ήταν από τον εισαγγελέα. Αυτό είχα γράψει. Το γράψε αρκετές φορές δηλαδή. Αλλά τελικά, όπως αποδείχθηκε σήμερα, ήταν από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι πρώτος εγώ είχα αναρωτηθεί αν θα παίξει Ευρώπη Ολυμπιακός, που άκουσα το Σταμάτη, δεν είναι πολύ. Ο Σταμάτη δεν ήταν. Ναι. Καλά. Ναι. Δεν ήταν πολύ αισιόδοξος. Εντάξει, για αρχή νομίζω το ότι τίθεται ένα αμφιβόλο η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League είναι κάτι έτσι. Κάτι ξεκινήσαμε νομίζω πριν από κάποιο διάστημα να γελάνε κάποιοι όταν αναφέραμε το συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια έχουμε φτάσει να το αμφισβητούμε. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Μπορεί να δούμε και εκπλήξεις στην πορεία. Πάντως, επειδή άκουσα το Σταμάτη που έλεγε ότι ξέρει πώς λειτουργεί η ΕΠΟ, φασικώς δεν ξέρει και όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί η ΕΠΟ, όμως η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει. Οπότε δεν νομίζω ότι δηλαδή μπορεί να μείνει κρυφό το τι έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα. Πώς θα νομίζω ότι τελείως το ξέρουν στην ΟΕΦΑ, δεν μπορεί να μην το ξέρουν. Μην ξεχνάς ότι υπάρχει ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, είναι η δεξί χέρι του Πλατίνη. Το ξέρω σίγουρα, αλλά ακόμη και αν θέλουν να, πώς να πω, να μην ασχοληθούν με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα, η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να τους ενημερώσει επίσημα. Αλλιώς θα έχει πρόβλημα και η ΕΠΟ και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κανένα GR exit από άλλο λόγο. Ναι, πρέπει σωστά. Πρέπει να ενημερώσει και από εκεί και πέρα η UEFA να αποφασίσει. Διάβασα το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό για τον Αστέρα Τρίπολης και μέσα είναι σχεδόν ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ενημέρωση από επίσημες πηγές. Και νομίζω, Κώστα, τις αμέσως επόμενες ώρες και από το SDNA, τουλάχιστον από εμάς είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, θα μάθουμε και για το ρόλο κάποιων ανθρώπων που έχουν σχέση και με την UEFA και με την ΕΠΟ και με την UEFA, όπως για τον Integrity Officer της ΕΠΟ, γιατί ξέρεις, εάν δεν δεις και λίγο πίσω από την κουρτίνα, δεν θα καταλάβεις τι ακριβώς έχει παιχτεί. Ναι, σαφώς βέβαια. Α, περιμένουμε λοιπόν κάποιες αποκαλύψεις το πρωί που νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Ωραία, θα περιμένουμε αγωνία έτσι και νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ καυτό. Πιο καυτό θα είναι από αυτή την υπόθεση παρά από τις μεταγραφές φέτος, έτσι? Ναι, σίγουρα. Γιατί είναι κάτι πρωτοφανές. Εντάξει, είχε γίνει και το καλοκαίρι του 2011, αλλά εδώ νομίζω είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Φαίνεται δηλαδή και από τον τρόπο που έχει κινηθεί η δικαιοσύνη όλο αυτό το διάστημα, τα ουσιαστικά 3 χρόνια που είναι αυτή η ιστορία. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τώρα είναι από το 2012, έτσι. Βέβαια. Και δεν ξέρουμε βέβαια τι μπορεί να υπάρχει και μετά. Τι μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή. Και δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να υπάρχει εάν ο Κοριός κατέγραφε κάποια άλλη εποχή και όχι τον Μάιο του 2012, όταν το πρωτάθλημα Ελλάδος είχε τελειώσει. Γι' αυτό μου δίνεις την κατάλληλη πάσα να πω για τον αγαπημένο μου Γάζωρο, που νομίζω ότι παραδέχεσαι ότι εγώ τον έβγαλε τέτοιο. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό στοιχείο αυτής της ιστορίας ο Γάζωρος, γιατί δείχνει ακριβώς τη λειτουργία της οργάνωσης, έτσι. Ναι. Αυτή η ιστορία με τον Γάζωρο και τον Τύρναβο. Πιστεύω να το ξέρουν όλοι τώρα, να μην το λέμε και να... Και να ψάχνουν στο λεξικό να δουν τι είναι αυτά που λέμε, Ναι, ακριβώς. Εκεί, δηλαδή, πώς να πω, η λειτουργία της οργάνωσης ήταν σε όλο της το μεγαλείο. Είναι δηλαδή ένα από τα τρία θέματα τα οποία σήμερα αποκάλυψε κιόλας ο Άρης ο Ασβεστάς στο SDNA. Ένα από τα τρία θέματα τα οποία στάθηκε πάρα πολύ ο ανακριτής. Ακριβώς. Και είδαμε χαρά ότι ο αγαπημένος μου Γάζωρος ήταν το νούμερο 1. Ναι, ήταν το νούμερο 1. Ή ο ανακριτής. Πάντως,
Και νομίζω ότι στάθηκε εκεί γιατί εκεί υπάρχει εντολή, υπάρχει αποδοχή εντολής, υπάρχει εκτέλεση εντολής, υπάρχει ενημέρωση ότι εκτελέστηκε εντολή και υπάρχει και ευχαριστήριο μήνυμα. Όλο το πακέτο. Ότι ολοκληρώθηκε η αποστολή, ε. Ναι, για την εντολή που εκτελέστηκε. Και αυτό που είπες για τον Μάιο, κοιτάξτε, η οργάνωση λειτουργεί όπως το SDNA, ας πούμε, όπως κάθε επιχείρηση. Δηλαδή το SDNA, ξέρουμε ας πούμε ότι ο Άρης κάνει ρεπορτάζ ΕΠΟ, αθλητικού δικαστή και τώρα τελευταία και το δικαστικό στους τελευταίους μήνες. Ναι. Δεν θα πες ποτέ μια μέρα εσύ που είσαι ο διευθυντής να του πεις Άρη κάνε το δικαστικό ρεπορτάζ. Το κάνει από μόνος, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι είναι και με την οργάνωση, δηλαδή. Αν μια μέρα, ας πούμε, λείπει ο Τριβιζός, μπορείς να πεις του Άρη, σε παρακαλώ ρε Άρη, βοήθα λίγο, γράψε λίγο ΑΕΚ. Κάπως έτσι έγινε και με τον Γάζαρο, δηλαδή ήταν ένα έκτακτο. Η οργάνωση δηλαδή λειτουργεί στάνταρ για κάποιους, που εκεί δεν χρειάζεται το λήξερε από μόνη της την προσπάθεια. Έχετε ανακλαστικά. Ακριβώς. Όχι, έχει πιάσει ένα ρυθμό, ρε παιδί μου, είναι και τόσα χρόνια. Ξέρουν οι άνθρωποι με κλειστά μάτια, ας πούμε. Έχει εσωτερικό κανονισμό. Είναι λίγο αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Ναι. Είναι αυτοματοποιημένη. Ενώ ο Γάζωρος ήταν κάτι έξτρα, ας πούμε, γι' αυτό και το τσίπησε ο υπερτοργιός. Αυτό είναι. Γι' αυτό νομίζω ότι από αυτό πολύ δύσκολα. Και βέβαια ένα έξτρα στοιχείο είναι ότι ουσιαστικά αυτή την ιστορία με τον Γάζωρο και τον Τύρναβο που μπλέξαν και αυτόν τον άνθρωπο που το απαγορεύτηκε πρώτο στο ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον αθλητικό δικαστή, που είπε εγώ μια λάθος απόφαση έβγαλα. Έγινε όπως ξέρετε, μίλαγε ένας Φραταούλ με ένα Μοχάμετ. Έτσι. Είναι και αυτό ένα έξτρα στοιχείο δηλαδή που πρέπει να εξεταστεί. Γιατί ο Φραταούλ και ο Μοχάμετ μίλαγαν για τον Δύναβο? Ήταν για πλάκα, ας πούμε, όπως νομίζω είπε σήμερα ο κ. Μαρινάκης ότι έκανε πλάκα πάνω στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό θεωρώ ότι από αυτή την ιστορία φαίνονται πάρα πολλά και το περίμενα δηλαδή ότι. Σου κάνει εντύπωση η σημερινή δήλωση, η τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη ότι θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός? Τι να πω, δεν ξέρω τι εννοεί. Εγώ νομίζω ότι αν παραβείς περιοριστικό όρο, μπαίνεις μέσα. Αυτό ξέρω δηλαδή. Δηλαδή ο Μάκης Ψωμιάδης που δεν του είχε επιβληθεί προσωποκράτηση και είχε κάποιους όρους να παρουσιάσει το τμήμα, τους παραβίασε, εξαφανίστηκε και όταν το πιάσανε μπήκε μέσα. Συνήθως αυτό γίνεται. Τώρα δεν ξέρω. Αν υπάρχει. Αν δηλαδή θεωρείτε ότι αν ένας είναι πρόεδρος σε μια ΠΑΕ και δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ναι. Βέβαια τις μετοχές δεν μπορεί να τις πάρει κανένας, έτσι. Όχι. Δεν είναι. Όχι. Ναι, δεν γίνεται. Και εγώ αυτό που είπα προηγουμένως. Στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτό ο πρόεδρος και ναι. Να μην ασκεί διοίκηση. Ναι. Δεν ξέρω. Ίσως να εννοούσε ότι. Δεν θα φύγει από τον Ολυμπιακό, δηλαδή ότι θα κρατήσει μετοχές του Ολυμπιακού. Μου φαίνεται πολύ περίεργο, παιδιά, αυτό με τον πρόεδρο. Τι να πω. Ναι. Κώστα. Ασάφεια, ασάφεια, δημιουργική ασάφεια. Κώστα, να κλείσουμε με λίγο ΑΕΚ. Ναι. Μια και ρωτάνε εδώ, βλέπω οι αναγνώστες στο live chat που έχουμε ανοιχτό. Ρωτήστε το Θεό, τον Γκέτσε. Για μεταγραφές. να κλείσει με μια βόμβα που περιμένουμε. Σέντερ μπακ, τερματζή ή ακραίο χαφ. Πες έναν από τους τρεις. Πες τερματζή που είναι τερματζή, πιο ωραίο. Τερματζή, ωραίο. Θα τον απογοητεύσω το φίλο. Τίποτα, δεν θα πάρει κανένα από τους τρεις η ΑΕΚ. Όχι, θα πάρει και τους τρεις, αλλά δεν. Αλλά δεν έχουμε το όνομα. Δεν ξέρω κάποιο όνομα και δεν ξέρω και αν θα είναι και βόμβες όπως εννοεί ο φίλος μας. Ναι. Ο Σκόκο μπορεί να έρθει στην ΑΕΚ. Γίνεται μια προσπάθεια να έρθει. Με τον Τζιμπούρ στην ίδια ομάδα. Κοίτα, δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα. Να κάνω και μια πρόταση. Πιστεύω ότι στο πρώτο γκολ πρέπει να βάλει ένας από τους δύο, άμα παίξουν μαζί την ΑΕΚ. Ναι. Θα πρέπει να πάνε να κάνουν μια τελετουργική κουτουλιά για πανηγυρισμό, να πέσουν κάτω ξερί και οι δύο και να λήξει η παρεξήγηση έτσι. Να το σκεφτούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ αυτό, να το προτείνουν στα παιδιά. Άμα τους πάρουμε. Άμα πάρουμε μάλλον και το Σκόκο. Λοιπόν, είναι 12 παρατέταρτη η ώρα. Νομίζω ότι στη Ρόδο θα έχει σίγουρα κάτι καλύτερο να κάνεις από να μιλάς μαζί μας. Όλο το βράδυ εκπομπή, όχι. Το καλύτερο της ημέρας ήταν αυτό σήμερα. Α, ήταν το καλύτερο. Εντάξει. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα, καληνύχτα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μετά από 2 ώρες στον αέρα. Δεν έχουμε κάνει και διάλειμμα να πιούμε ένα νερό. Αλλά ήταν δημιουργική σήμερα η μέρα, είχε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Για την ακρίβεια, δεν μας έφταναν και 2 ώρες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετή ώρα ακόμα στον αέρα.
δεσμευόμαστε ότι θα ξαναγίνει σε πρώτη ευκαιρία και για σημαντικό λόγο. Δεν θέλουμε να κάνουμε εκπομπές απλά για να τις κάνουμε και να λέμε ότι έχουμε Web TV. Να γίνεται για σοβαρούς λόγους και για πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον να τα συζητάμε στον αέρα. Βέβαια. Λοιπόν, από τον Χρήστο Σταθόπουλο, τον Σταμάτη Γαρή, τον Άρια Σβεστά που γράφει ασταμάτητα, έχει ξεκινήσει από τις 6 το πρωί και ακόμα γράφει. Λοιπόν, και κυρίως όλη την τεχνική ομάδα. Πιστέψτε με, πίσω από τις κάμερες έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ζητάμε συγγνώμη αν υπάρχουν και κάποια τεχνικά προβλήματα. Ξαναλέμε ότι δεν είμαστε σε στούντιο, είμαστε στην κεντρική αίθουσα του SDNA, ένα νέο ενημερωτικό πόρταλ που έρχεται να καταθέσει και αυτό την δική του άποψη στα πράγματα σήμερα. Έχει γίνει λοιπόν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους ευχαριστούμε όλους ειλικρινά και εκείνους που είναι πίσω από τις κάμερες, αλλά και εκείνους που είναι πίσω από αυτόν τον τοίχο που βλέπετε εδώ πίσω. Πίσω από αυτόν τον τοίχο είναι όλη η συντακτική ομάδα που εργάζεται πυροτοδός για να βγει αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και κυρίως για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε καθημερινά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.